Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχτείτε τους. Rap and Cool Show. Τι είναι αυτό, το όνομα είναι αυτό, μπρομπομ. Ο Νίκος Κουλιανός. Τέλος, θα κάτσω εδώ. Χρόνι μου, σύσυγος θα κάτσω. Και ο Κωστής Ραπτόπουλος. Ε, Ραπτόπουλε, ένα μόνο σου λέω, τα Αργιανά είσαι όαση. Είσαι μπροστά χιλιόμετρα. Στο ρινγκ της επικαιρότητας. Καλημέρα κουμπαράκι μου! Στόχο σου! Καλημέρα κουμπαράκι, καλημέρα! Φτιάξε αυτό το φτιάξε το τώρα, έρχεται το Κάζα τώρα να μας φτιάξει, να μας τρώσει. Τώρα είναι μια χαρά, μια, στα γράμματα εκεί, μια χαρά το δεν είναι normal αυτό το πράγμα τώρα. Ε, τι να κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε τώρα, τι να κάνουμε. Όλα είναι normal και όλα δεν είναι. Καλημέρα, τι γίνεται. Σα στραβό πουλί είναι αυτό, να πούμε. Μια χαρά και τα στραβά πουλιά δουλειά κάνουν. Ρώτα καμιά γυναίκα άμα κάνουν στραβά. Δεν κάνουν. Δεν σα ορίζουν τα τυχώματα, τι κάνουμε τώρα, τι κουβέντα πιάνουμε. Τι κουβέντα, εδώ είχαμε λοιπόν, μπάλα λοιπόν, πρέπει τώρα να βάλετε ένα στόχο, Κουλιανέ. Τι στόχο να βάλετε. Να πάρετε το πρωτάθλημα ΑΕΤΙΤΗ, όπως ο Παναθηναϊκός, ναι. Το 1964 αυτό, το ότι περάσατε από... Σκύλα δηλαδή, και Χάριδη, ντέρμπι όλα, ναι. Ολυμπιακό, δηλαδή, Παναθηναϊκό. Δηλαδή έχεις ένα μάτς να μην χάσεις. Ποιο? Την ΑΕΚ κάτω. Την ΑΕΚ κάτω, ναι. Δεν θα είναι δύσκολο, δηλαδή τα... Ω, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός εδώ με αυτόν τον Ολυμπιακό δεν νομίζω. Ο Ολυμπιακό τον είδα χθες. Το ΠΑΟΚ Άρης, τι τον έσωσε ο Μάνος. Ο Μάνος τον έσωσε. Ο οποίος Μάνος έπρεπε να μπει νωρίτερα. Είχα κάνα δύο Ολυμπιακούς εκεί πέρα οι οποίοι είχαν βγάλει αιμορροίδες, να πούμε, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Εμείς κάναμε για πρώτη φορά χθες, όχι χθες, με τη Φιλανδία το κάναμε live. Άλλο με τη Φιλανδία και άλλο με τον ΠΑΟΚ. Τώρα τι σχέση είναι και Ελλάδα-Φιλανδία. Κάναμε ανάλυση παιχνιδιού την ώρα του παιχνιδιού. Είμαστε διαβασμένοι, κοινό και εγώ. Είδαμε την κόπωση του Πέλκα, το ντεφορμάρισμα του Πέλκα. Στο 20 λεπτό φωνάζαμε, βγάλ' το να.
Υπήρχε μια διαφωνία εκεί, ποιο τον να βάλει. Τον Ζαμπά τον είδανε. Τι. Τον Βέρμπλουμ τον είδανε. Οι δικοί σου εκεί μαζί με σένα. Του είδαν αυτού του παίχτε. Πόσο ανέβασαν απόδοση. Δεν ενθουσιαστήκαμε με τον Βέρμπλουμ. Τον είδαμε όμω ήταν καλύτερο. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που πάτησε περιοχή. Κακώ δεν τον είδατε. Δεν ενθουσιαστήκαμε. Δεν ενθουσιαστήκαμε. Όσοι ήταν στην Τούμπα, μέσα στο γήπεδο, νόμιζαν κάποια στιγμή ότι περνάγαν 3-4 Βέρμπλουμ. Ναι, ναι, Κωνσταντίνε μου. 3-4. Έκοβε, έραβε, έκοβε. Αυτό ο οποίο ήταν κομπλεξικό. Ποιο ήταν ο Δόνης. Γιατί λες ότι μετά το 2-0 μάζεψε την ομάδα του. Ο Δόνης, τι, όχι, όχι. Ο Δόνης ήρθε στην Τούμπα, παραδόξως, να παίξει, θα ρίξει και έπαιζε με τον Πανιόνιο μέσα στο ΆΚΑ. Έπαιξε καλύτερα πάντως από ότι ο Άρης με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Καλύτερα έπαιξε. 100%. Α, μπράβο, ναι. Ο Παλαθηναϊκός μπορεί να ψηλοστήριξει αυτό το στυλ. Φυσικά. Και αυτό είναι ένα μάθημα προς τον Άρη. Δηλαδή, ο Παλαθηναϊκός με την ταχύτητα που έχει και την τακτική με τον προπονητή του, ήρθε με 4-4-2 με δύο φόρους στην Τούμπα. Ήρθε με δύο στόπερ άπειρο το ένα το παιδί 19 χρονών με τον Κολοβέτσιο. Ναι, ήταν, το ήταν η αδυναμία του εκεί και το είπαμε πριν από το μάτς. Και φαινόταν στη διάρκεια του αγώνα του Πρίγκος θα το βάλει κάποια στιγμή. Φαινόταν και στην διάρκεια του αγώνα ότι ο ΠΑΟΚ αν φορτώσει την περιοχή, τον γκολ είναι θέμα χρόνου. Ναι. Στο πρώτο ημίχρονο δεν τη φόρτωσε πολύ, αλλά τις λίγες φορές που τη φόρτωσε την μπάλα μέσα στην περιοχή είδαμε ότι. Έκανε τρεις ευκαιρίες κλασικές. Στον αέρα. Στον αέρα. Δύο με τον Πρίγκος, το είπες θες για τον αέρα, έτσι. Ναι. Άσχετα αν ήρθε τον γκολ μετά από κάτω. Αλλά η ζημιά πήγε να γίνει στο πρώτο μέρος με τις δύο κεφαλές του Πρίγκος και τα σούτ του Βιερίνια, του Βέμπλουμ. Είχε αρκετά σούτ εκεί γύρω-γύρω. Ο Καμπέτσης με τον Μακέδα ήταν πολυτέλεια μέσα στην Τούμπα 2-4. Και μάλιστα εφόσον το μάτσο ο Δόνης το χτύπησε στην αρχή με στόχο να προηγηθεί, να σου κάνει άμυνα στην άμυνά σου, να σου κάνει άμυνα στο κέντρο του γηπέδου, πρεσαρίσματα, τρεξίματα κτλ. Και σου πήρε το κέντρο, σου έκλεισε τα άκρα στο πρώτο ημίχρονο κατά πολύ μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα ψηλά το Μάτος και ψηλά το Βιερίνια, το κατόρθωσε μέχρι αυτό. Μέχρι το 15. Το κατόρθωσε μέχρι αυτό. Μέχρι το 15, μετά άρχισε να έχουμε φάσει πολλές. 20. Προς το τέλος του πρώτου ημίχρονου άρχισε να υποχωρεί αυτή η ιστορία. Το ότι δεν έφαγε γκολ στο 0-0 δεν δημιούργησε καταστάσεις, γιατί ο Μάτος αμυντικά και ο Βαρέλα, ιδιαίτερα ο Κρέσπο χαμηλά, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού που πήγαινε από την κάθετη πάσα και την αντεπίθεση ήταν πάρα πολύ καλός ο Κρέσπο, δικαιολογεί τα λεφτά του δηλαδή χαμηλά, το πρόβλημα είναι ψηλά με αυτόν. Πεσμένος ο Βιερίνια, όχι τόσο όμως, δηλαδή θέλει λίγο ένα κλικ ακόμα, να μείνει κανένα μάτσο ακόμα έξω, δηλαδή να παίξει ένα, να χάσει ένα. Ακόμα και αυτός ο πεσμένος Βιερίνια είναι πολυτέλεια, είναι εργαλείο για τον ΠΑΟΚ. Γιατί, γιατί όταν καταφέρουν να του κλείσουν τα χαφ που είπες ότι τον έκλεισαν τη μέσα γραμμή, όχι, ο Παναθηναϊκός. Τον έκλεισαν τα άκρα, γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό το λόγο ο Βιερίνια έγινε στα χαφ και έκανε παιχνίδι από εκεί. Ναι, γι' αυτό το λόγο είδες ότι οι φάσεις που έκανε ο ΠΑΟΚ στα πρώτα 30 λεπτά ήταν από τον Βέρμπλουμ και τον Κάνιας, από μακριά, από σούτ, από μέσα. Σούτ. Από μέσα από ένα του Βιερίνια και ένα του Βιερίνια στο πρώτο λεπτό. Του Κάνιας, του Βέρμπλουμ και, του και ένα του Κάνιας. Από το κέντρο του γηπέδου. Σωστά, σωστά. Οπότε με τον Μπέλκα, ντεφορμέ. Ντεφορμέ είναι ο Δημήτρης. Και με κλεισμένα τα άκρα, η αδυναμία του Παναθηναϊκού στα στόπερ δεν φάνηκε τόσο πολύ. Όμως είδωλος ο κόσμος ότι αν φορτωθεί ο Πρίγιοβιτς ψηλά, ούτε ο Κολοβέτσιος, ούτε ο νεαρός και άπειρος και θέρελπης Μαυρομάτης. Σου άρεσε ο Μαυρομάτης? Κοίτα, για 19 χρονών στην Τούμπα, ναι. Σε ζώνη, με ένα παιχταρά σαν τον Πρίγιοβιτς, εκτελεστικά. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε επίοικοι τουλάχιστον με τον Μαυρομάτη. Επίοικοι. Επίοικοι δεν πρέπει να είμαστε φυσικά με τον Δόνη, ο οποίος ενώ τρώει τον γκολ. Τρώει τον γκολ. Κάνει την κίνηση που είδε, είδε όλη η μαρμίτα. Και κάναμε και στο ημίχρονο ερωτήσεις και σχολιασμούς ότι πρέπει να βγει ο Πέλκας οπωσδήποτε. Το είδε όλος ο κόσμος. Το είδε όλος ο κόσμος. Δεν είχε βέβαια, ψυχολογία βασικά βέβαια, ο Πέλκας. Βέβαια το ερώτημα ήταν ποιος πρέπει να μπει. Κάποιοι λέγανε ο Άρντα, κάποιοι λέγανε ο Λιμιός. Κανείς δεν είπε ότι πρέπει να μπει ο Ελκαντουρί. Μπαίνει λοιπόν ο Ελκαντουρί. Το λογικό ήταν να μπει ο Ελκαντουρί πάντως. Δεν ξέρω τι λέγατε εκεί στην μαρμίτα. Να μπει να κάνει τι εκεί ο Άρντα. Όχι, λέγαμε να μπει ο Μπίσες Βαρδεκάρη. Α, να αλλάξουν, ναι, εντάξει, να τραβήξουν στις πλευρές. Σωστό, ώστε ο να γίνει και απειλητικός, να περάσει μπάλα στις πλευρές και να γίνουν τα φορτώματα για να γίνει εκεί το έλα. Ένσταση όμως, γιατί ακόμα και πριν βγει ο Πέλκας, ο ΠΑΟΚ κάνει ένα 7 λεπτό του τρόμου και παίζει καταπληκτικά βάζοντας και τον γκολ, και τον γκολ μπαίνει με Πέλκα μέσα. Θα μπορούσε να γίνει αυτή η κίνηση, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε με 3 χαφ, έπαιζε με 2. Και εδώ ερχόμαστε τώρα στον Παναθηναϊκό. Ήθελε και άλλο χαφ. Να βάλει δηλαδή Καμπετσί, για τον οποίο είπε ο Δόνης ότι εγώ στο δεύτερο μήνο το άλλαξα λίγο, τον τράβηξα λίγο πιο πίσω. Καταρχήν η πρώτη αλλαγή του Δόνη είναι τη πλάκα. Εσωτερική αλλαγή. Είναι τη πλάκα.
βγάζει το Χατζηγιοβάνι και βάζει το Χατζη Θεοδωρίδη και αφήνει πάλι με δύο χαφ τον Παναθηναϊκό. Ναι. Έχει τον Μπουζούκι σαν εξτρέμ. Τον περνάει στο κέντρο μετά τον πέρασε. Μετά τον πέρασε στο κέντρο. Πέρασε στο κέντρο τον μετά τον πέρασε στο κέντρο και εκεί ο Παναθηναϊκός θέλει έξω ένα σεντερφόρ, μέσα ο Μπουζούκι σαν δεκάρι. Και Χατζη Θεοδωρίδη, Χατζηγιοβάνι στις πλευρές. Να το κάνει δηλαδή το κέντρο. Να βγάλει καμπετσί δηλαδή λες. Να βγάλει το καμπετσί. Με αυτή την κίνηση, αυτή την κίνηση την έκανε στο μάτς με τον Πανιόνιο. Το 4-4-2 το έκανε 4-2-3-1 και έκανε τον γκολ. Ναι. Εδώ από το κόμπλεξ του απέναντι στον ΠΑΟΚ κοούτσαρε ο Δόνης κατά κάποιο τρόπο συναισθηματικά. Και όχι βάσει τη λογική. Εγώ δεν νομίζω και ότι ένα έβγαλε κομμάτι, και ένα κομμάτι κόμπλεξ. Δεν έβγαλε κόμπλεξ. Έβγαλε. Ο Δόνης απλά είπε ότι ξέραμε ποιο παίζαμε. Σε αντίθεση με τον Άρη που δεν ξέρει με ποιο παίζει. Εγώ επιμένω γιατί ο Άρης έπαιξε δύο μάτς με αφέλεια. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε με μεγάλη αφέλεια και θα σου το εξηγήσω. Απλά ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες και είναι πολύ πιο γυμνασμένος και ποιοτικός από τον Άρη. Ποιοτικό δεν ξέρω αν είναι. Πιο ποιοτικό, πολύ πιο ποιοτικό. Δεν ξέρω αν είναι πιο ποιοτικό. Εγώ δεν κρατάω ενστάσει γιατί εγώ χθε είδα ένα Παναθηναϊκό, ο οποίο το μόνο που κάνει καλά. Ήταν έτρεχε. Αυτό. Έτρεχε. Τρομερό pressing. Ποιότητα δεν είδα εγώ στο παιχνίδι. Από τον Άρη. Είδε έχει τον άφησε ο Πάο. Από τον Άρη έχει μεγαλύτερη ποιότητα. Και ερχόμαστε στον Παναθηναϊκό. Εγώ έχω ενστάσει για την ποιότητα. Κάνει την κίνηση, και εντακτική, κάνει την κίνηση ο Λουτσέσκου και το λέμε στη Μαρμίτα ότι ο Πάο αυτή τη στιγμή με τον Καντουρί σαν οχταλοδέκαρο. Μπορεί να μην είναι ο παίχταρας και τα λοιπά. Τι κάνει όμως εκεί ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει ένα παίκτη στα χαφ. Παραμένει ο Παναθηναϊκός με Κουρμπέλι Δόνη που αρχίζει να χάνουν μετά τα πρεσαρίσματα. Τους κατάπιε ο Βέρμπουμ, ό,τι και να με πεις. Ο Βέρμπουμ χθε ήταν τρεις κουρμπέλιδες και τρεις. Αν έπαιζαν στα μάτια, αν έπαιζαν ναι, τρεις με τρεις στα χαφ. Αυτό ο Βέρμπουμ. Θα τα λες. Τρεις με δύο ναι. Παίζανε. Τι τρεις με δύο. Τρεις χαφ με δύο. Ο Βέρμπουμ τους έπαιζε. Άσε την αβάντα. Άσε την αβάντα με τον Βέρμπουμ. Άκουε με. Ο Βέρμπουμ ήταν καλό σε ένα στοιχείο. Ότι πάτησε στο πρώτο ημίχρονο πολλή περιοχή και στο επιθετικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Δεν ήταν καλό ότι μάζεψε όλα τα γεμίσματα, όλες τις κεφαλιές κατέβασε αυτό ναι, μπάλα χαμηλά, και έκανε παιχνίδι. Χαμηλά και αυτός με. Χαμηλά σίγουρα ναι. Σπάζεσαι. Βέβαια, βέβαια το δίδυμο αυτό ότι ο Βέρμπλουμ μαζεύει τα ψηλά και ο Κρέσπο μαζεύει τα χαμηλά. Ναι. Ήρθε να ισορροπήσει κάπω το αμυντικό. Να κουμπώσει αυτό. Και φαντάζω αυτό που λέει και ο Κούλο το κουμπαράξο να μπει μέσα και ο Μαουρίσιο να δέσει πάμε, το ναι, ο Μαουρίσιο κοίταξε. Θα ξανατραυματιστεί. Δεν θα τραυματιστεί τώρα γιατί θα το ξαναχάσουμε κανένα δυο. Θα τρέχει και ο Βέρμπλουμ γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, ο Βέρμπλουμ τον περιμένω. Είμαι πολύ αυστηρό αυτό το τρίμηνο που σε έκανε 100 μέρες να πούμε και τα λοιπά. Θα την πληρώσει. Ο προπονητή του είναι αυστηρό. Χθε τον άκουσα στο ρωτήμα που έκανε. Ήθελε να κάνει διακοπή. Πες λέει. Και ήταν έτοιμος να πει λέει ο Λουτσέσκου. Ναι. Γιατί τον έκανε ναι, ερώτηση. Ναι, 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 ναι. Μετά από δύο μήνες που σας έβαλε την ψυχή, λέει ο Βέρμπλουμ, είστε ικανοποιημένος. Λέει σαφώς και είμαι, αλλά ήθελα να κάνω διακοπές και γι' αυτό τώρα πιέζεται. Φτάνουμε στο 55 λοιπόν, 58. Ναι. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τρία χαφ. Καντουρί, Βέρμπλουμ και Κάνιας. Ναι. Και ο Κουλμπέλης με τον Δόνη εξακολουθούν να παίζουν δύο. Εκεί πέρα ο ασεβής Δόνης, μέσα στην Τούμπα, με ένα ΠΑΟΚ 50 εκατομμυρίων ευρώ, με ένα ΠΑΟΚ ο οποίος είναι καλός. Είναι για πρώτη φορά καλός. Το καλύτερο παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Συνολικά από την αρχή τη σεζόν. Άκου το κομπλεξικό το Δόνη τώρα. Αφήνει τον Παναθηναϊκό απροστάτευτο αυτό 3-2. Ο ΠΑΟΚ έχει αρχίσει να αλλά χάνει ήδη. Χάνει ήδη. Χάνει ήδη. Γι' αυτό σου λέω εγώ δεν είναι κομπλεξικό το κομπλεξικό. Χάνει ήδη. Θα σου πω γιατί είναι κομπλεξικό. Μετά το 2-0 μπορεί να μου πει ότι είναι κομπλεξικό. Πρέπει να βάλω οπωσδήποτε στον άξονα τον Μπουζούκι, ο οποίο έρχεται και τρίτο στα χαφ. Ναι. Να οργανώσει παιχνίδι. Δύο εξτρέμ. Χατζη Θεοδωρίδη και πώ το λένε τον άλλον Χατζη Γιοβάνι. Εντάξει, ναι. Αφού βγάλει το Μακέδα ή τον Καμπέτσι, διάλεξε εσύ ποιον βγάζει, για να πάει 3 με 3 στο κέντρο και να γίνει πιο καλό φάγωμα. Τρώει το δεύτερο γκολ. Εκεί αρχίζει το. Εκεί το λοιπόν ο Δόνης. Ότι μη φάω πολλά. Εκεί λοιπόν ο Δόνης υποκλίνεται στον ΠΑΟΚ αγωνιστικά, κάνοντας μια αλλαγή. Η οποία είναι αλλαγή, μην με επιδείξετε τα ράματα. Καλά δεν έκανε. Εγώ εδώ θα σου πω. Καλά όμως έκανε. Ήρθες λοιπόν Δόνη. Στην Τούμπα να παίξεις 4-4-2 με τα παιδάκια, με τον Κολοβέτσιο και τον Μαυρομάτι επάνω να πούμε στον Πρίγιοβιτς και καταλήγεις στο 77ο λεπτό να λες αμάν να το κρατήσω και βάζει τον Γκάτσε. Βγάζει το φορ μετά το 2-0 και βάζει τον Γκάτσε για να μην φάει τάλιρο. Γιατί έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι και με αυτά τα τρεξίματα που έκανε στα πρώτα λεπτά, στα πρώτα ημίχρονα, στα κέντρα του γηπέδου και στην άμυνα του ΠΑΟΚ, έσκασε. Το 85 έσκασε. Εγώ και βάζει, καλά έκανε. Και βάζει τον Γκάτσε σωστά. Γιατί τον βάζει τον Γκάτσε σωστά. Βγάζει τον Καμπέτσι, βάζει τον Γκάτσε τρίτο χαφ, αφού έφαγε τα δύο γκολ. Αφού έφαγε τα δύο γκολ και τι κάνει. Σου λέει αμάν, μη φάω 4, μη φάω 5 και γίνω ρεζίλι των σκυλιών. Αυτό ήταν ο Δόνης, τα άκουσε χθες από μένα στη Μαρμίτα. Για μένα κακό τα άκουσε.
Λες εσύ. Ναι, λέω εγώ να σου πω. Ας βγουν οι Παναθηναϊκοί. Να σου πω. Βλέπουν μπάλα. Τι να βγουν. Εγώ. Εγώ είδα χθες, μίλησα με είδα φόρουμ με χιλιάδες Παναθηναϊκούς. Αυτά... Παίζαμε με την καλύτερη ομάδα. Ναι. Δεν μπορέσαμε να την κοιτάξουμε στα μάτια. Είναι... Χάσαμε. Αυτή είναι στο, πώς λέγεται το γήπεδο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Το ΆΚΑ, ποιο. Αυτοί τρώνε γλυφιτζούρι με τον Γιαννακόπουλο να πούμε στο ΆΚΑ. Τι να κάνουν. Στην μπάλα επάνω, ας την αφήσουν, ας την αφήσουν την μπάλα για μας. Τι να κάνουν τα παιδιά, παίζουν. Ας την αφήσουν την μπάλα για μας. Δεν παίζεται ο ΠΑΟΚ. Δύο ημίχρονα έτσι σχέδιο. Ο ΠΑΟΚ είναι μέγεθος. Δεν παίζεται στο Χάρι Λάου ο ΠΑΟΚ έτσι σχέδιο. Ο ΠΑΟΚ είναι μέγεθος. Τους έχει κάνει ο ΠΑΟΚ με τις κακές του εμφανίσεις να νομίζουν ότι είναι αυτή η κακή ομάδα. Μα τα είπαμε, ο ΠΑΟΚ δεν γίνεται να πάει χειρότερα. Τέλος. Δεν τα λέμε. Κάτι άλλο. Όχι, μια χαρά. Αυτό ήταν καλή... όλο το διάβασμα του αγώνα. Πρέπει να σταθούμε μεμονωμένα σε κάποιους παίχτες. Πάμε τώρα στη μεμονωμένη κριτική. Ακριβώς. Σαν μεμονωμένους παίχτες πρέπει να πάμε. Λοιπόν, η τετράδα πίσω στην άμυνα δεν απειλήθηκε. Δεν τη συζητάω καν την άμυνα. Νομίζω ότι ο Κρέσπο με το Βαρέλα και με ένα ψηλό, άμα ο Βέρμπλουμ εγώ τον πίστευα. Θα... Να τον πιστέψει τον Βέρμπλουμ. Άμα τον Βέρμπλουμ τον πίστευα, ο Βέρμπλουμ μπορεί να σώσει την καριέρα του Κρέσπο. Πώς. Θα σου πω πώς. Γίνεται μια φάση, ξέρω εγώ. Ως τρίτο στόπερ να παίρνει τις κεφαλιές αυτός. Να τραβάει μέσα έτσι. Ανάμεσα και να το πει τον Κρέσπο, πηδάω εγώ για σένα. Πηδάω εγώ για σένα. Εσύ δεν πηδάω ούτε την βρεμένη εφημερίδα να πούμε κτλ. Εγώ είδα έναν Βέρμπλουμ ο οποίος έχει βελτιώσει τουλάχιστον 70-80% τη φυσική του κατάσταση και ήταν παντού χθες, Κώστα. Ήταν παντού. Έκανα την περιγραφή και κάποια στιγμή ένιωθα ότι ήταν 3-4 Βέρμπλουμ στο παιχνίδι. Αυτό είναι σημαντικό. Ο Βέρμπλουμ, εμένα μου άρεσε που πάτησε περιοχή στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα τα υπόλοιπα. Ο Βέρμπλουμ αυτό είναι ο Βέρμπλουμ. Θέλω να το δω. Ο Βέρμπλουμ βάζει 5-6 γκολ κάθε χρόνο. 3-3. Τι 3-3. Α, σε αντίπαλο που θα παίζει με 3 χάφη. 3-3. Εγώ με το γιο του Δόνη και τον στο περό εξάρι τον Κουρμπέλ. Ο Κουρμπέλ είναι κακό. Ω το ρωτσέ κατά πιο όλου σου. Μπράβο, ναι, συγχαρητήρια. Και ο Δόνη ζούμε εμεί στο πρώτο. Πάμε τώρα με μονομένα. Μεμονωμένα. Λοιπόν, πάμε στον Κάνιας, μετριώτης. Μέτριος ήταν ο Κάνιας. Ο καλός ήταν ο Βέρμπλουμ στα χαφ. Έτσι. Αυτός έκανε διαφορά και εκεί φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ ελέγχει τον ρυθμό του αγώνα. Έπαιρνε πρώτες μπάλες, έπαιρνε τις κεφαλιές, μοίραζε σωστά και είχαμε ανάπτυξη σωστή του παιχνιδιού. Πιο μπροστά, πάμε. Πέλκας δεφορμέ. Δεφορμέ. Το ξέρει και ο ίδιος. Ο Πέλκας αναγκάζεται να παίξει. Αλλά πλέον είναι μπελάς και δεν παίζει και ο Μπίσεσβαρ. Γιατί ο Μπίσεσβαρ δεν μπορεί να έρθει τρίτο στα χαφ. Ναι. Θα έρθει μία, θα έρθει δύο, θα έρθει τρεις. Θα κουραστεί. Ο Πέλκας μπορεί να το κάνει. Ο Πέλκας είναι καλύτερο πνευμόνι κτλ. Τρέχει, γυρίζει. Χθες δεν μπορούσε να βοηθήσει. Βέβαια η στιγμή του παιχνιδιού που για μένα μου λέει και μου δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι ο πρωταθλητής φέτος. Είναι η στιγμή που γίνεται αλλαγή ο Πέλκας. Δεν ξέρω αν το σχολιάσει αυτό στη Μαρμίτα. Ναι, και. Και πάει ο Μπίσεσβαρ, τον αγκαλιάζει, γυρίζει προς την κερκίδα, τον βλέπει ότι είναι απογοητευμένος και του λέει και σηκώνει τα χέρια και λέει χειροκροτήσε τον Πέλκα. Από αυτό θα πάρει το πρωτάθλημα. Από αυτό θα πάρει. Τέλειος. Από αυτό. Γιατί όταν υπάρχει υγεία σε μια οικογένεια, όλα λειτουργούν καλά. Αν πέφτει το χρήμα, υγεία στην οικογένεια. Ναι, υπάρχει το χρήμα, αλλά πρέπει να υπάρχουν και καλές σχέσεις. Δηλαδή φαντάσου εγώ τώρα εδώ μέσα ένα τσακώ να βγαίνω έξω να πλακώνω. Πώς θα κάνουμε καλές εκπομπές. Αν πάρει σε κάνα 200 αδρώνει παραπάνω, τα βρούμε μισθάγουργια. Και αυτό έτσι να το έτσι, λύσουμε. Όλα λύνονται. Φαντάζομαι βγαίνω να πλακώνω με τον Βαραγιά, να μην μιλιόμαστε. Ό,τι δεν λύνεται ή μετά με τον Μπάκοκ με τον Ζαΐρι. Ό,τι δεν λύνεται με χρήματα, με τι λύνεται. Με χρήματα. Με περισσότερα χρήματα. Με περισσότερα χρήματα. Με περισσότερα χρήματα. Με περισσότερα χρήματα, ναι. Εγώ χθες ας πούμε στη Μαρμίτα. Δεν λύνονται όλα χρήματα. Εγώ χθες στη Μαρμίτα μου λέει ο Πασκάλ. Δεν υπάρχει ένας να στηρίξει αυτό εδώ που κάνει το εγχείρημα με κάμερες, με ιστορίες, την ώρα του παιχνιδιού να κάνετε ανάλυση. Είστε μια ερασιτεχνική κατάσταση. Καλά, τώρα ρε Κωσί, τόσα χρόνια έκανε. Δεν το κατάλαβε, είμαστε χωριό όσον αφορά το κομμάτι στο αυτό. Χωριά, ρε χωριά, τι με είπε, ρε παιδιά. Τι είμαστε χωριό, τι ακάνε. Με είπε ένα Κογκολέζο από το Κογκό που τρώει αυγά κροκόδιλου για πρωινό μάτια. Ναι. Δηλαδή αυτό ο άνθρωπο με είπε χωριάτη εμένα στη Θεσσαλονίκη. Καλά έκανε. Αυτό ο Κογκολέζο, ο μαύρο που άσπρισε στο Χαριλάο από το φόρμα. Άσπρισε, αλλά στην Τούμπα να δει πόσο μαύρο είναι. Στην Τούμπα είναι μαύρο και τόσο οικείο περιβάλλον. Πώ μαυρίζει, πώ κάνει γκολ 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 και αυτό. Λέει, μ' άρεσε αυτό που έκανε, λέει στο rapto.gr την ώρα του παιχνιδιού κριτική κτλ. Αλλά μοναδερφάκι, πολλοί χωριάτε λέει είστε να πούμε τεχνικά να πούμε κτλ. Το είπε αυτό ποιο. Ένα Κογκολέζο Ποκολόκο να πούμε ο οποίο. Τι να πω ρε φίλε. Τι να πω. Καλημέρα βουνά. Ραπ συνέχισε να κράζει λιμιό Βέρμπλουμ και ας ανεβαίνουν. Η παράγκα καλά κρατεί εκεί στο Τηγάνι. Η διαγραφή είναι ο βοηθός ο διαιτητής. Θα πάμε μετά στο Ολυμπιακό. Αφήστε το αυτό. Κόβει ένα τέτα τέτα. Άσου δεν υπάρχει. Ναι. Μπαμπά τι είναι το offside ρωτά ένας φίλος. Στο Καραϊσκάκι γενικά. Ναι. Γιατί έχουμε δει να κόβονται πολλά και φέτος στο Καραϊσκάκι. Έτσι. Καλημέρα, καλή εκπομπή, παιδιά. Επιτέλους παίξαμε μπαλίτσα την άλλη εβδομάδα όλοι. Και κάτω θα σκάσουμε τον ανθρώπινο. Πάμε λίγο στους άλλους παίκτες που δεν σχολιάσαμε. Πάμε στους άλλους παίκτες. Ας το Ολυμπιακό μετά. Ο Πρίγιοβιτς. Θεϊκός. Θέλει φόρτωμα. Οι κινήσεις του μέσα στην περιοχή είναι σεντερφορίσιες. Δεν είναι για να τον βγάζετε έξω από την περιοχή. Όχι, όχι, εκεί στο κουτί. Δεν αλλά... είναι για να τον βγάζετε. Είναι δηλαδή μέχρι. Καμιά φορά χθες
τον είδα στα εξτρέμ να αυτό κάνει. Αυτό δεν θα σου πω. Προ τιμή του, του Πρίγιοβιτς, να σου πω. Θέλω να πει θα το σκάφει. Δεν χρειάζεται. Ναι, προ τιμή του όμω έχει ανεβάσει πάρα πολύ τη φυσική του κατάσταση αυτός... και πρεσάρει και αυτό πάρα πολύ. Ναι, εντάξει, αυτό είναι κίνηση... σημαντικό αυτό. Μέχρι τη γραμμή, τη γωνία τη μεγάλη περιοχή. Εκεί λε, να μην χάνει ανάσα. Μην με βγαίνει στο κόρνερ, είναι δηλαδή. Δεν μου προσφέρει. Το ξαναλέω και έτσι για να το δω τρει-τέσσερι φορέ έξω από την περιοχή. Πολλέ και στο κέντρο γύρισε να βοηθήσει. Άλλο αξονάτα ρε, παιδί μου. Άλλο να βγει στο να πάρει πλάτη το στόπερ, να δώσει ας πούμε, και κοίταξε, παίρνει πλάτη το στόπερ, λέμε, έξω από την περιοχή. Εκεί δημιουργείται ένα κενό. Αν την πάρει την μπάλα και τη δώσει ας πούμε στο χαφ και ο χαφ τη δώσει στον εξτρέμ, εκεί δημιουργήθηκε μια μεγάλη τρύπα. Εκεί μπορεί να τυχωθεί ξανά με σπριν 15-20 μέτρων, να την πάρει και να τυχώσει. Αυτή την κίνηση είναι, αλλά αυτό να βγαίνει στα πλάγια. Να κάνει τον εξτρέμ, να πάει να σεντράρει και τα, αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Δεν ξέρουμε, ναι, δεν ξέρω αν θα πρέπει ή είναι εντολή του Λουτσέσκου ή τον βλέπει, βλέπει ναι, όπως τον θέλει ο Λουτσέσκου. Γιατί ο Πρίγιος αυτά δεν τα έκανε όταν ήρθε. Ήταν τεμπελάκος, αντόησε, το σχολίαζε. Άλλο τεμπελάκος ναι, να μην βγαίνει από την περιοχή να μοιράσει άξονα ναι, και άλλο να μην τραβιέται. Θέση του εξτρέμ. Δεν είναι ας πούμε σαν τον Ανσαριφάρτ. Δεν είναι σαν τον Μάνο, δεν είναι ξέρω εγώ σαν έναν. Άλλο σέντερφορ ναι, αυτή. Ναι, εντάξει, ο Μάνος και ο Λιμπερόπουλος ακόμα που έπαιζε σέντερφορ. Ναι, ο Λίμπε. Ο Λίμπε, μπάρεζε εμένα. Πολύ παιχτάρα, τι πλάκα τον έβγαινε, έβγαινε. Ποτέ δεν ήταν στη γραμμή. Ποτέ, ναι, ποτέ. Ο Πρίγιος πάντως για μένα είναι ο ορισμός του σέντερφορ που έχει περάσει τα τελευταία 10 χρόνια. Πάμε στο Ζάμπα τώρα. Ο Ζάμπα, φίλε, δεν έχει περάσει τέτοιο ταλέντο από την Ελλάδα. Στο λέω, βάζω και υπογραφή από κάτω. Αυτό θα πουληθεί 15 εκατομμύρια, γι' αυτό τον πήρανε κιόλα. Έχει φυσικά στοιχεία χαρακτηριστικά που δεν έχει κανένα άλλο ποδοσφαιριστή. Για αυτού που ξέρουν από ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, θυμίζει πάρα πολύ Ζούλιο Μπαπτίστα. Δεν έχει τον γκολ. Έχει πολλά πράγματα. Έκανε τι ασίστε χθε. Ασίστε που δεν θα τι έκανε ποτέ ο Άρντα. Ποτέ! Ναι. Γιατί για δεν θα έπαιρνε σε δικασία να για δώσει... να τον πουλήσει 15 εκατομμύρια ναι, αυτόν. Στον Ινσούα που τον έτρωγε στο σπριντ στα πρώτα 20 έτσι, μέτρα. Έτσι, τον έβαγε δύο φορές. Ναι, άκου λίγο. Που ντούμπλαρε μαζί με τον άλλο τον Μαυρομάτι. Ναι, εντάξει, έτσι τον έβαγα. Κοίταξε τώρα. Όταν θες να τον πουλήσει αυτό 15 εκατομμύρια, κλείνει μέσα σουτάρι, δηλαδή μπαίνει κάθετα, κάνει ράνι. Δεν είναι για να κάνει μόνο τις ασίστ. Καλός είναι. Αλλά με τις ασίστ. Τα νούμερα του τα έχει δει ναι, ήδη. Ναι, τα νούμερα εγώ βλέπω την εικόνα. Έχει δώσει 5-6 ασίστ ήδη. Ναι, ασίστ δεν μπορεί να δώσει και ο Σαλμπιγκίδης, ασίστ και ο Λιμιό. Θα πάμε και στο Λιμιό. Η ασίστ για ένα ασίστ να πούμε. Ναι. Θα επιστρέψουμε με Λιμιό, ο οποίος ναι, έκανε ρεκόρ γκολ μετά από 24 δευτερόλεπτα. Δεν έχει ξαναγίνει. Μπήκε μέσα και έβαλε γκολ τον Παλικάρα. Το τελείωμά του δεν ήταν και τα καλύτερα. Πάνω στο Λιμιό δεν έγραψε. Έγραψε, δεν με τρελαίνει. Πάντως ο Πάο χθε έπαιζε με τρία χαφ, να ξέρει. Ποια ήταν το τελείω. Ο Κάνια, ο Βέρν και ο Μπλουμ. Δεν το πιάσες, τι. Σου λέω ήταν παντού. Ήτανε παντού. Αυτό το χαρτάκι με την αβάντα. Τι αχαρτάκι και αβάντα αμέσως. Ήτανε παντού. Αυτό το χαρτάκι με την αβάντα. Έλα εδώ ρε Παουξάκι μου. Άσε τώρα. Έλα εδώ. Θα πάρεις κανένα χιλιάρικο από τον μάνατζερ. Κανέναν, τίποτα. Την αλήθεια θα πω. Δεν έχω και ανάγκη. Έχεις πάρει κανένα τραμπούκο, πες για τον Βέρμπλουμ. Τίποτα, τίποτα. Ας το παραμύθι με τον Βέρμπλουμ. Ναι, γιατί εσύ δεν θα τον ξεφωνήσεις. Ήτανε παντού χθες ο Βέρμ και ο Μπλουμ. Ήταν παντού. Ήταν αυτό που περιμέναμε από αυτή τη μεταγραφή. Ακριβώς. Αυτό ήταν. Τώρα η γυναίκα θα μας πει τι ήταν ο Βέρμπλουμ. Αυτή η γυναίκα έχει γυρίσει όλα τα πέταλα της γης εδώ πέρα. Εκεί ο άλλος πήγαινε να πούμε στις εκκλησίες. Στα μπουζούκια δεν έβαλε μπουζούκια. Στις εκκλησίες ο κόκκινος και δεν ξέρει τον πάντερ ημών. Μη βρε το Βέρμπλουμ. Είναι μεγάλη μπαλαδόφαση. Καλά τα είπε η μπαλαδόφαση. Μεγάλη μπαλαδόφαση. Έχει κάνει και κοτρόγια έχει βγει. Έτσι. Και στην τέσσερα πάει και φωνάζει. Μαζί με τον Σίμω να πούμε. Ναι. Λοιπόν. Θα επιστρέψουμε μετά την Σμαράγδα Μπασάκου να μιλήσουμε και για τον Λιμιό, να μιλήσουμε και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος σώθηκε με τον γκολ του Μάνου και αυτός... τον Ξάκ που δεν σφύριξαν. Τέλος, φωνάζει ο Καζαμπάκη. Ναι, φωνάζει. Λοιπόν, για να πάμε λίγο σε θέματα που μας ενδιαφέρουν και έχουν να κάνουν με την απόλαυσή μας, γιατί η Wind Vision είναι μια πραγματική απόλαυση. Σας φαίνει τη μεγαλύτερη προσφορά Netflix για να έχετε το πιο τρομακτικό Halloween. 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση Wind Fiber μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Τρέξτε να προλάβετε την προσφορά στο wind.gr σε ένα κατάστημα Wind και δείτε το πασίγνωστο Stranger Things, δείτε μια συνείδηση νταντά, δείτε το είδα με τα μάτια μου, ο Απόστολος και πολλά πολλά ακόμα μόνο μέσα της Wind Vision. Παράθυρο σας φορ, επιστρέφουμε μετά το break. Είναι πολλά τα μάτσα φίλες και φίλοι, αλλά είναι πολλές και συναυλίες αυτό το μήνα. Για να πιάσουμε λίγο και τα πολιτιστικά, γιατί είμαστε άνθρωποι του πολιτισμού και της τέχνης, Κωνσταντίνε μου. 2 Νοεμβρίου ξεκινά στο Βεργίνα Θέατρο η Μελίνα Ασλανίδου. Δεν χρειάζονται συστάσεις, λατρεμένη φωνή, φοβερή σκηνική παρουσία. Η Μελίνα ανεβαίνει Θεσσαλονίκη έχοντας τις αποσκευές της, όλες τις μεγάλες επιτυχίες της, αλλά και το νέο της δίσκο ξημερώνει Κυριακή με τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Θα βρίσκεται στο Βεργίνα Θέατρο για 6 παραστάσεις παρακαλώ. Και όσοι ενδιαφέρεστε,
Θα τα βρείτε τα εστίαρα στο Regis Casino, στα public και στο ticketservices.gr. Θα είναι πραγματικά μια υπέροχη εμπειρία να πάτε να ξεδώσετε. Το έχει κάνει ο Κουλ, έχει δει Μελίνα και πραγματικά θέλει να ξαναπάει. Είμαστε μια κομπή τέχνης και πολιτισμού, Κωνσταντίνε. Γιατί γελάτε, εσύ. Σε χειλίζουμε από τέχνη και πολιτισμό. Λοιπόν, για τους Ολυμπιακούς δύο κουβέντες. Κάτσε, δεν τελειώσαμε τον Πάσο. Τι να συζητήσει για τον Ολυμπιακό, είναι μια ανάλατη ομάδα. Τι να συζητήσει. Μια ομάδα που δεν έχει center for και ο Μάνος είναι ο καλύτερος. Ο Μάνος, ένα λεπτό. Μια ομάδα χωρίς όπερ. Ένα λεπτό. Ο Μάνος θα κάνει μεταγραφή και θα πάει σε καλύτερη ομάδα. Ο Μάνος. Πού να πάει, από τον Ολυμπιακό στον ΠΑΟΚ, πού να πάει. Θα πάει πιο πάνω, θα πάει Ευρώπη ο Μάνος. Πόσο χρόνο είναι ο Μάνος, 20. Τι 20, παραπάνω είναι, Κωνσταντίνε. Πόσο χρόνο είναι ο Μάνος. Τώρα θα σου πω ακριβώς, θα πρέπει να είναι 24 πρέπει να είναι. Άμα είναι 24 δύσκολα. 23 κάπου εκεί πρέπει να είναι. 22, στο πότε έργο που θα πάει ο Μάνος. Νομίζω πρέπει να είναι 20. Δεν είναι 20 πάντως. Πόσο χρόνο είναι ο Μάνος. 24. 24 είναι. Ο Μάνος πρέπει να παίζει. 24 χρονών, 73 κιλά, 1,78 ύψος. 1,78 ύψος, ξέρεις είναι αυτός. Τι είναι αυτός. Διάβολος. Αυτός. Και δεν είναι διάβολος ο Ζαμπά. Θα σου πω. Είναι διάβολος ο Μάνος σε 24. Σα center for. Ποια center for εσύ. Ο Μάνος έπαιξε 70 λεπτά και έβαλε 3 γκολ. Αυτό είναι πρόβλημα, φίλε. Ναι. Πρόβλημα. Αναδεικνύει το επιθετικό πρόβλημα του Ολυμπιακού. Ναι, Μάνος... Ότι πήρε δυο center for Χασάν και Γκερέρο και του τα βάζει ο Μάνος. Του τα βάζει ο Μάνος. Ναι, ρε φίλε. Τον οποίο Μάνο. Αυτός ο προπονητής που έχουν στον Ολυμπιακό που είναι ίδιος ο Γκιονάκης στο Αναχόρταγο με το Μούση να πούμε. Περιμένει 75 λεπτά ο Άθλιος με ένα Απόλλων ο οποίος δεν έχει περάσει τη σέντρα. Τίποτα, ναι. Τίποτα. Περιμένει 75 λεπτά να περάσει αμυντικό χαφ μαζί με τον με τον Καμαρά τον Φορτούνι. Εντάξει. Ή να παίξει ρε παιδάκι μου μένα ή να πέσει με τον Άτχο. Παίξε με ένα χαφ. Ναι, και άμα παίξει με τον Νάτχο θα του βάλει γκολ και ο Απόλλωνος Σμύρνης. Δεν του βάζει γκολ. Ο Νάτχο έτσι πως είναι ακόμα η φυσική κατάσταση 0, θα του βάζει γκολ και ο Απόλλωνος. Λίγο ήθελε. Λίγο ήθελε. Με τον Τούσο, τον Κίνο και τον Πολιέτε. Δύο πράγματα. Ο Μάνος είναι τον γκολ και το ψάρι του κόβει και τα τέτα. Αυτές είναι οι φάσεις. Άμα ρε φίλε, εγώ σαν Ολυμπιακός φοβάμαι να παίξω ένα ημίχρονο με τον Νάτχο στα χαφ. Και δύο φόρ να πούμε για να περάσει το Λάζαρο στην πλευρά. Δεν το κατάλαβε ότι φοβάται. Φοβάται να παίξει. Ναι. Άστο να το πάρει ο Πάοκ από τώρα. Μα δεν, για μένα ο Ολυμπιακός δεν μπορεί. Κι άσε και τον Άρη παίξω στα ίσια εκεί με τον Άρη. Ναι. Και μην έχετε αυτό. Βάλτε και το σιώπη μέσα. Παιχτεί στα ίσια. Δεν παίξει στα ίσια λες όμως. Και κρατήστε και τον Ερέρα εκεί πέρα και μην το βάζετε να κάνει συνθέσεις να πούμε φιλικές προς την ΑΕΚ. Μάλιστα. Μα έχετε πρίξει εκεί στον Άρη. Ότι να αυτό και για στη τα φιλικά μέρα, του πάω. Εσείς μεγαλύτερο φιλικό από αυτό με την ΑΕΚ δεν υπάρχει. Τέτοιο φιλικό. Ναι. Τέτοιο θηλυκό φιλικό. Όπα, θηλυκό. Θηλυκό φιλικό δεν υπάρχει. Έπαιζε με την ΑΕΚ. Εάν αυτό το match κατεβαίνατε στην Τούμπα και παίζατε έτσι, θα είχατε γκρεμίσει όλη την Αχμήνη να πούμε. Πάει το Βικελίδη καινούριο γήπεδο. Ανακαίνιση θα είχαμε. Ανακαίνιση θα δεν επιτρέπεται ο Άρης να κατεβαίνει έτσι σχέδιο. Ναι. Δεν επιτρέπεται. Συμφωνούμε Κωνσταντίνε. Για τον Ολυμπιακό, εγώ θα σου το πω πάλι. Ο καλύτερος center forward του είναι ο Μάνος. Κατάδια. Το έχω πει στον Αλέφαντο. Κατάδια. Δεν τον έχει δει ο Αλέφαντο στο Μάνο. Του λέω έχει ταχύτητα. Τι σε λέει, ποιο Μάνος και έτσι και έτσι. Μάνο, επειδή το λένε Μάνο. Ναι. Δηλαδή αν τον λέω Μάνοφ θα ήταν καλό. Θα τον Μάνιτς. Λοιπόν, Μάνιτς. Μάνιτς ο Μάνος λοιπόν μπορεί να παίξει και extreme. Μπορεί να παίξει δεύτερο center forward. Του κάνει γκολ στην έκρηξη. Μπορεί να είναι 1,78 κεφάλι έχει καλό. Τρίπλα κάτω χαμηλά κτλ. Άλλο δεν είναι μια κλάση ανώτερος. Από το Χασάν και τον Κεραίρο. Χασάν και τον Κεραίρο. Κατάντια, σου είπα. Κατάντια. Άμα θέλουν να δουν και λίγο θέαμα αυτοί οι άμπαλοι κάτω στο Καραϊσκάκι, ναι, δεν θα το Μάνο να τον έχουν μπροστά από το Φορτούνι. Δεν θα δουν. Αυτοί οι άμπαλοι το καλοκαίρι 28 Αυγούστου έδειξαν τον Ασαριφάρ για να πάρουν τον Χασάν. Τέλειος. Σταματάμε εδώ. Τελειώσαμε. Τρίτη νύχτα να φοβηθεί ο Πάοκ αυτόν τον Ολυμπιακό. Πλάκα με κάνει. Άσχετα με έκανε και ο Γιώργος μεταξύ μας παιχνίδι. Αυτός ο Ολυμπιακός και με διαιτησία δεν παίρνει το πρωτάθλημα. Εννοείται. Αφού και χθες με σπρώξιμο πάλι έκοψε offside. Δηλαδή αυτό που λέμε στους Ολυμπιακούς που μας ακούνε ότι αυτός ο Ολυμπιακός ποδοσφαιρικά. Δεν με νοιάζει τα συναισθήματα τώρα που έχουν οι οπαδοί. Ποδοσφαιρικά. Δεν μπορεί. Αυτός ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ αν τη σπρώξει. Η ΑΕΚ είναι μπορεί. Άλλο επίπεδο για μένα. Είναι ένα κλικ πάνω από τον Ολυμπιακό. Οπότε τον Ολυμπιακό το χαιρετάμε. Και κάτι το οποίο δεν το έχει ο Ολυμπιακός. Είναι πολύ σκληροτράχηλη ομάδα η ΑΕΚ, φίλε. Δεν ξέρω αν το έχει περάσει ο προπονητής ο προηγούμενος και το συνεχίζει και αυτός. Εάν έχει τέτοιο κάρμα, αλλά είναι σκληρή ομάδα. Η ΑΕΚ είναι σαν τη γυναίκα τη σκύλα ναι. η οποία.
Τι κάνει αυτή η σκύλα. Θα σου κάνει σεξ το κρεβάτι. Ναι. Θα πάει να δουλέψει. Ναι. Θα μεγαλώσει παιδιά. Ναι. Δεν θα γκρινιάξει. Είναι αυτή η σκύλα η ΑΕΚ. Δεν υπάρχουν τέτοια. Τα κάνει όλα και συμφέρει στο δουλεύει ένα κουστάκι. Είναι η ΑΕΚ η σκύλα. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν η σκύλα. Θα κλατάρει όμω. Δεν μπορώ, αγόρι μου. Δεν ξέρω. Ναι, αλλά έλα που δεν κλατέρνει και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Γιατί πιάσει και άλλα τσιρίξει και ξέρω εγώ να πηδήξει από κανένα μπαλκόνα. Α, θα κάνει κάτι τρελό λε. Δεν θα το κάνει. Δηλαδή άλλε γιατί το κάνουν. Ναι, ναι, Κωνσταντίνο. Σωστό. Ο Ολυμπιακό κερδίζει τρίτο ματ στο 90 για να μην έχουμε παρεξηγήσει. Που μπήκε αλλαγή. Ναι. Αυτό θα πρέπει να το πιστώσουμε στον προπονητή του, αν μη τι άλλο. Δεν είναι τύχη, κάτι το οποίο γίνεται τρεις φορές δεν είναι τύχη. Γι' αυτό κάναμε το live σχολιασμό. Ναι. Εκεί την ώρα λοιπόν στο rapto.gr δεν ήταν είχε έρθει ο κομμουνιστής, γιατί ο κομμουνιστής λέει για να έρθω μισή ώρα. Πρέπει να πληρωθώ. Πρέπει να πληρωθώ. Κωνσταντίνε μου, τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι αυτά, η κουμούνα, ναι. Η κουμούνα και λέγαμε, ήταν και δύο Ολυμπιακοί εκεί μέσα στους Παοξίδες και αυτό είναι το καλό της Μαρμίτας. Ότι είχε mix grill, έτσι. Είχε mix grill και Παναθηναϊκός. Λέω, είναι κανείς εδώ Παναθηναϊκός. Σήκωσα δύο παιδιά. Λέω, λάτε εδώ. Τους ρώτησες στο τέλος πώς ήταν το μάτς Παναθηναϊκή. Φυσικά, μπορούν να μπουνε. Θα μπουνε. Τι πράγμα κάνει ο Οθόνης, μου λέει αυτό που λες εσύ είναι αυτό που λέει. Πρέπει να βάλει τρίτο χάφ το μπουζούκι. Ένα, εγώ δεν θέλω αυτό όμως. Δεν θέλω ό,τι λες εσύ να λένε αυτό που λες. Θέλω να έχουμε ένταση, κόντρα. Ναι. Να σου πούμε κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Μην πάμε το ρεύμα το δικό σου. Έχουμε και ένταση. Έχουμε. Αυτά και, και αντιπαλότες. Και στο γκολ του Λιμιού. Με πιάνει σε πιάσανε. Ο Πασκάλ και μου λέει: έκανε το σταυρό σου με το αριστερό το χέρι. Όχι, στον γκολ του Λιμιού να δεις πανηγύρια ο Ζαΐρης και εγώ. Ποιος έβαλε τον γκολ. Ποιος το έβαλε τον γκολ. Βλέπω ένα μάτς του ΠΑΟΚ στην Καβάλα που βάζει τον γκολ ο Κάνιας. Σηκώνει... Α, με τη Βασιλεία περνάνε. Σηκώνει το πόδι ο Κάνιας, πετάει τον γκολ και είναι όλο το λιμάνι της Καβάλας. Και λέει Ραπτόπουλε, έλα. Ραπτόπουλε, έλα και τα λοιπά. Λέω, όχι αυτό ο πιθανό. Δημιουργεί ρε φίλε ακόμα και με την απουσία σου και με την απουσία σου εντάσσει δημιουργεί. Και χάνει ο Λιμιός ένα τέτα τέτ να κάτσει και ο Λιμιός γκολ. Έβαλε χθε. Έβαλε με τον κολυμπητή εκεί, ο Οδυσσέας εκεί που έχω και τα λοιπά. Μου λέει, άρε κολόπεδο, έπρεπε να το βάλει και ο Λιμιός. Δηλαδή όλο το μαγαζί ασχολιότανε. Δημιουργεί εντάσσει και με την απουσία σου. Ναι, ρε, έτσι, φαντάσου, χθε εμεί κάναμε την περιγραφή του παιχνιδιού και κάποια στιγμή με κοιτάζει ο Ζαέρης και τρελαίνεται και έχει το μυαλό του με τον Λιμιό σε σένα. Θέλω να τα ακούσουμε λίγο. Το έχουμε. Πώς δεν το έχουμε. Όλα τα έχουμε. Εμένα τα έχει το καθήκη που ήμουν στην καφετέρια. Εσένα τα έχει. Ποιος το έβαλε τον γκολ. Ποιος το έβαλε τον γκολ. Κάτσε, ποιος το έβαλε τον γκολ. Το γορίλα. Μην συνεχίζετε με τον Κατουρί να πετάει την μπάλα κατά τον Ζαμπά που παίζει τώρα από τα αριστερά. Η παλιά του είναι στο σημείο του πέναλτι. Γκολ. Λιμιός. Λιμιός στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Ποιος Γιώργο Μουσαϊδη. Ο Δημήτρης ο Λιμιός. Συνέχισε το μετά είναι το καλό. Α, δεν έχεις παρακάτω, εκεί έχεις. Κρίμα, γιατί μετά λέει... Και το έκοψε αυτό. Ναι. Δεν ξέρω, αλλά μετά είναι το καλό που αυτό... λέει για τον Ραπτόπουλο. Ναι. Αυτό, άμα το έλεγε για τον κόκκινο, θα λέγαμε ήρθε ο κόκκινο στον Ιχολίπτη και είπε κόψτε να μην λέει για μένα. Ναι. Εγώ λέω δώστο. Όχι, είναι καλό, πέτσι. Είναι καλό μετά. Είναι καλό ποιος ο Ραπτόπουλο λέει μετά. Επήγαινε, λέει ο Καζαμπάκας, με έλεγε. Πήγαινε ο κόκκινο στου Ιχολίπτε και έλεγε μην με κοροϊδεύετε, λέει και βάζετε τα δικά μου τα σαρδάμια. Δεν το πιστεύω. Στο φω μου, στο λέω. Δεν το πιστεύω. Μα μου λε τέτοια δεν είναι. Σταματάω. Ξέρω, σταματάω. Α μου το λε εδώ, σταματάω την κουβέντα. Στην κόρη μου, άμα μου πει μάμα. Χορκίστηκα στην κόρη. Ναι, σταματάω, είπα. Δεν τελείωσε. Ξέρω τι είναι η Ευγενούλα και ασένα, σταματάω. Πήγαινε εκεί και κλεγότανε στο γέννη. Ναι. Με βάζετε και με κορυδεύτηκε και με κανένα. Άστο να σατήρησει το θέμα. Μα εσύ θα φτιάξουμε κλίμα. Άσε και εμένα με σκίζουνε, δούλο. Και εμένα με σκίζουνε. Γιατί άμα κάνω τη στραβή θα με περιμένω να με σκίσουν. Μα αυτό είναι το ραδιόφωνο, ρε φίλε. Μα περιμένουν στη γωνία να μα σκίσουν. Φυσικά γιατί ευθύνη η μαγεία. Εγώ θα ήθελα. Τι ώρα το είπε. Το δεύτερο γκολ στο 76. Στο 76 λεπτό. Ναι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ένα ρεκόρ. Θες να δώσουμε κάποια έτσι, tips. Είναι η πρώτη. Ντεσούρε, παιδί μου. Ένα κερασματάκι, μια ενημέρωση, ένα εφορμασιόν. Εφορμασιόν, ναι. Δεν τα καταλαβαίνω. Δεν τα καταλαβαίνω. Λοιπόν, να δώσουμε μια πληροφορία λοιπόν. Στα λαγκαδίκια, στο λαγκαδάκι. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Πώς το πες, tips. Δεν σε καταλαβαίνω. Μια πληροφορία. Στο τρακτέρ. Απάνω, άλλο στο tips δεν το. Έχεις δίκιο, Κωνσταντίνε μου. Με τα λέμε τα δίκια σου. Λοιπόν, μια πληροφορία έξτρα. Ο ΠΑΟΚ μετά από το 1972 και 1979 είναι η πρώτη φορά που κερδίζει στον πρώτο γύρο Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Τι 79. Το 1979 και το 1972 το έκανε αυτό. Να κερδίσει. Σεζόν περίπου. 79 εγώ διάβασα το πέρα. Τώρα 78-79. 78-79. Ναι, γιατί 79-80 ήσουν κακό. 78-79. 78-79. Ναι. Αλλά είναι η πρώτη φορά. Τι έκανε ακριβώς. Κέρδισε και στον πρώτο γύρο και ΑΕΚ και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αλλά είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του που κερδίζει και τον Άρη. 78-79 στον πρώτο γύρο έπαιζε ΑΕΚ ΠΑΟΚ 3-2 πρώτη αγωνιστική. Οπότε πάμε 79-80. 79-80 σε ένα ΠΑΟΚ ΑΕΚ ήμουν 4-0. Παιδάκι. Αυτό θα είναι τότε. 4-0. Πρέπει να ήταν στον δεύτερο γύρο. Όχι, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 0-2 με το Λίτσα όμως έχω.
Θα με βάζει να του ψάξω. Κάνανε λάθος. Το λέω εγώ σαν παιδάκι. Στο δεύτερο γύρο σου λέω. Στο δεύτερο γύρο. Είναι η πρώτη φορά πάντως που πάω κερδίζει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Άρη στον πρώτο γύρο. Και τους τέσσερις μαζί, έτσι. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Άρη στον πρώτο γύρο. Δεν έχει ξανά ματαγίνει. Είναι ένα στατιστικό το οποίο, αν μη τι άλλο, δείχνει πράγματα για αυτό το ΠΑΟΚ. Το 79-80 ναι. Παρακολουθούσα πολύ ΠΑΟΚ. Και τα κρατούσες. Ναι, πήγαινες και εσύ. Πήγαινα. Κέρδισε τον Άρη 2-0 με 2 γκολ του Κωστίκου. Ναι. Ποιο μάτς είναι. Κέρδισε τον Ολυμπιακό με 2-0. Με 2-0 που ήμουνα και σε αυτό. Θυμάσαι, Ρεσκύλ, έτσι. Παναθηναϊκό. Παιδιά, δεν έχει τίποτα μπροστά του, να ξέρετε, έτσι. Πάω Κάρι 2-0 με 2 γκολ του Κωστίκου. Αυτή είναι. Πάω Ολυμπιακό 2-0. Αυτή είναι. Πάω Κάρι 4-0. Αλλά έχω πάω Παναθηναϊκό 0-2 με το Λίτσα. Μήπως ήταν στο πρώτο γύρο. Στο πρώτο γύρο ήταν αυτά όλα. Ναι. Στο δεύτερο. Στο δεύτερο γύρο έχασε στο Καριλάου 2-0. Ήταν. Άλλο, όχι, δεν, νομίζω δεν ισχύει αυτό. Για να ακούσουμε τι ισχύει. Το παιχνίδι συνεχίζεται με την Κατουρίνα, να πετάει την μπάλα κατά τον Ζαμπά που πίνει τώρα τα αριστερά. Η παλιά του είναι στο σημείο του πέναντι. Γκολ! Νίκος! Λιγνός την πρώτη του επαφή με την μπάλα. Ποιος Γιώργο Μουσαϊρή! Ο Δημήτρης Ολυμνιός! Ποιος Γιώργο Μουσαϊρή! Ο Δημήτρης Ολυμνιός! Ποιος Γιώργο Μουσαϊρή! Ο Κωστής ο Ραπτόπουλος! Ήταν ωραίο, ναι, ήταν ευχαριστόμενο. Ο Κωστής ο Ραπτόπουλος. Φαντάσου, δεν ήσουν εκεί, αλλά το πνεύμα σου ήταν εκεί. Ναι, μα τόσα που είχε ακούσει ο Ολυμνιός από σένα, θα πληρωθούν και οι παίχτες του Παναθηναϊκού μεθαύριο, οι οποίοι ξέχασαν. Να μπουν μέσα στο δεύτερο μήχρονο και όλα σούπερ με 10 φιλικά και εγώ το παίρνω. Λέει ο κακοπροαίρετος ο Νικόλας ο εξής. Και έτσι να είναι, ναι. Και έτσι να είναι, άστο. Προφανώς ξέχασε τα παιχνίδια που έδωσε. Τα φιλικά και άστο, δεν. Ο Πάκος τώρα δεν έχει δώσει κανένα φιλικό ως τώρα. Έτσι. Θα δώσει τώρα την κυρία. Η ΑΕΚ έχει δώσει 2-3. Η ΑΕΚ που έδωσε. Έδωσε. Με τον Άρη ένα. Και άλλο. Θε να σου πω άλλο που έχει δώσει η ΑΕΚ. Τον Άρη ήταν όχι φιλικό, ήταν γλυφτικό να πούμε. Απόλος μήνυ ΑΕΚ. Που δεν έπαιξε ο Κοντοές, που την δήλωσε ξαφνικά. Φιλικό, δύο στα δύο φιλικά έχει. Δύο άλλο. Λοιπόν, κάτι κι άλλο σου πω. Κι άλλο πρώτο γύρο. Όφι ΑΕΚ, εγώ λέω επιμένω είναι φιλικό το Όφι ΑΕΚ. Επιμένω ότι είναι φιλικό. Τρία λέει. Έτσι κι άλλα ρε Κωστή. Το Όφι ΠΑΟΚ ήταν εχθρικό. Το Όφι ΠΑΟΚ ένα μηδέν, είχαμε ιστορίες, είχαμε πέναντι που δεν με έδωσε. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε για την ΑΕΚ. Ναι. ΑΕΚ Πανιόνιος 4-0, αυτά ήταν. Τα άλλα τα πήρε γιατί πήρε και τα σφυρίγματα. Πήρε σφυρίγματα στα άλλα. Τον Ηρακλή γιατί τον κυνηγάτε. Εμείς τι κάναμε, τι κακό κάναμε. Βάλατε το τρομπετίστα το γιο υπόπτη στο Καφτατζόγλου. Πού ξέρω εγώ ποιον βάλανε Κωνσταντίνε. Εντάξει, κέρδισε ο Ηρακλής 1-0. Ο γιος του. Σήμερα παίζει ο Ηρακλής, έτσι 5 και 4 το κύπελο. Δεν μου λες, ο γιος του, πώς θέλω να το σκίσει το μάτι που έχετε εκεί, τον καλό το διδυτή. Τεβεκέλ. Ο γιος του και Τεβεκέλ είναι διδυτή. Όλοι οι διδυτάδες βγάζουν γιους και ψηρίζουν. Παίζει, ναι. Πώς θα ανέβει αυτό ο Ηρακλής, φίλε. Δεν θα ανέβλεσαι. Πώς θα ανέβει. Θα τον έχει. Η δόξα δράμα και φωνάζει ΠΑΟΚ. Η Κέρκυρα φωνάζει ΠΑΟΚ. Οι άλλοι κάτω φωνάζουν ΠΑΟΚ. Η Κέρκυρα έχασε όμως. Ναι. Έχασε την Πρεμιέρ. Μόνο ο Ηρακλής κέρδισε από τα βουνά. Άλλο θέλω να σε πω. Και η δόξα, ναι. Άλλο θέλω να σε πω. Πώς αυτός ο Ηρακλής θα ανέβει με διαιτητές που ο ένας είναι γιος του τρομπετίστα του ΠΑΟΚ. Ο άλλος είναι γιος του διαιτητή που δουλεύει στο ΠΑΟΚ. Πώς θα ανέβει, ρε φίλε. Εάν ανέβει, φίλε, πώς θα ανέβει, ρε φίλε. Πώς θα ανέβει, ρε φίλε, αφού θα το βάλει τώρα. Τι ρε φίλε, να μην ανέβει, μια χαρά ομάδα. Πώς θα ανέβει, ρε φίλε, δύο γκολ τώρα. Έχει πυροφορίδι. Πόσο να κάνουμε πυροφορίδι, είναι ο Κόναν ο Βάρβαρο. Ο Κόναν ο Βάρβαρο. Ο Κόναν ο Βάρβαρο. Εγώ είδα σημειότυπα, το ένα είναι καθαρό γκολ που δεν έπρεπε βεβαίω να το ακυρώσει. Είναι πεντακάθαρο. Κουτούλα το γιο έχετε εκεί. Ο Κουτούλα βράει τα τύμπανα εκεί. Πλάκα κάνει. Τι θα σε πω, ρε κουτούλα. Την είδηση φάση του γκολ δεν καταλαβαίνω γιατί το σφυρίζω offside πραγματικά το τη μία φάση. Δηλαδή είναι αδιανόητη. Πε μου γιατί κυριακό τον Ηρακλή. Δεν ξέρω, να για το πανό. Δεν ξέρω, εσύ δεν τα λε και εσύ αυτά. Κοίτα τη φως 80 χρονών. Μια χαρά είναι, 80 χρονών, φίλε. 79. Με το κραγιονάκι τη. Το άλογο λείπει. Έγινε και το άλογο. Το άλογο. Τι ωραία γυμνά έκανε η φως. Έκανε, δυνατή. Την εποχή δηλαδή, ναι. Δούλευε. Χέρι δεξί-αριστερό κυρίω. Ε. Φόνσου 35 χρονών. 35, καενάρι, ε. Γυναικάρα. Φόνσου ή. Πε τώρα εσύ, την καψούρα σου. Νόρα, την ώρα ματσάμε. Να τη φυλάς, να την έχεις μπελό, να την αγαπάς. Να τη λες τα ερωτικά σου. Αυτή σε βγάζει σε ξύλα. Αυτή να τη βάλεις στο λίμνη, στη λίμνη. Μαζί με το άλογο ή χωρίς. Βρε και το άλογο μαζί. Και το άλογο. Κατάλαβες, βγάζει μια προστιχιά. Και ποια άλλη έβγαζε προστιχιά τότε. Άλλη μία νομίζω έβγαζε της εποχής. Η Φόνσου. Πολλέ, η Βελούτσι έβγαζε. Α, η Βελούτσι, αυτά δεν τα ξέρω, είναι νιουέτρι. Η Ζέτα Αποστόλου έβγαζε. Ζέτα Αποστόλου. Πρόστιχε τα πούμε. Είχε, είχε. Προστιχιά. Οι προστιχέ βγάζαν προστιχιά. Σε ξύλα. Ναι, βγάζαν ναι, προστιχιά. Το βγάζαν ναι. Αυτό. Νικόλα λέει. Ερήμου να πούμε ήταν. Α, ερήμου και αυτή να. Ναι, έβγαζε. Η Ζανίνου, όχι δεν έκανε τέτοια φάση. Η Ιωαννίδου, πώς λένε η χορεύτρια. Η Ιωαννίδου αυτή, κάτι είχε πάρει και το δικό του ματάκι ω πιτσίρι. Ο γαμπρό μου, όταν την έβλεπε την Ιωαννίδου. Τρελενάτα. Τσουλάκι, ρε κολόβλαχε του λέει, δεν τρέπεσε λίγο.
Κολοσσερέιρα. Κάτσου, άκυρα πούμε! Δεν τον άρεσε, το μάτι γαρίδα όμω, αν πετούσε κανένα μπουτάκι έξω κατά στήθο. Να πούμε! Να πούμε! Το μπλάκο στο ξύλο, άλλο. Κανονικά, και άμα πα γυρεύοντα κάτω τον Ελμό, χθε είχαμε και τρίτο μάτι για να κλείσουμε την. Ναι, εντάξει, δεν είπαμε. Ναι. Σε επίπεδο κρατιόμαστε, είμαστε τη τέχνη και του πολιτισμού. Έτσι. Είδε καθόλου Ξάνθη Παζιάννενα? Κοίτα, 6,5 με 8 είχα εκπομπή. Α, σωστά, σωστά. Ναι, να μην είχε στην εκπομπή. Δεν περίμενα. Εγώ λίγο το χάζεψα. Ναι. Λίγο το χάζεψα. Ναι. Κακό για τον Άρη αυτό. Πολύ κακό, γιατί τον έχει αφήσει σημαδούρα τον Άρη. Έτσι. Έχει 15 η Ξάνθη, 12 ο Άρη. Το Πανατολικό. 12 και ο Πανατολικό. Αυτή τη στιγμή είναι 8ο Άρης δικαιώνεσαι. Εγώ έχω πει ο Άρης θα βγει Ευρώπη. Ποιος Άρης θα βγει Ευρώπη? Θα βγει. Θα βγει αν και την άλλη εβδομάδα. Είναι αφελέστατη, ρε. Εδώ θέλει τέχνη, θέλει μαγιά, θέλει τακτική, θέλει. Μήπως γι' αυτό δεν του κάνει ο Πάκο Ερέρα, γιατί δεν έχει μαγιά και τακτική και πάει να παίξει με τη δικιά του φιλοσοφία όλα τα μάτς. Όταν εγώ είμαι σε μια δουλειά και λέω, εγώ ξέρετε κάτι, έτσι δουλεύω. Και βλέπει ότι εκεί 10 άτομα δουλεύουν αλλιώ. Ή πρέπει εσύ να κάνει 10 άτομα να δουλέψουν που δεν μπορούν. Έχει αποτελέσματα ο τρόπος που εσύ δουλεύεις. Εγώ προσαρμόζω. Ή οι άλλοι. Όχι. Ναι. Λες ότι εγώ έρχομαι σε μια δουλειά ναι. και λες ότι εγώ δουλεύω έτσι. Ναι. Οι άλλοι δουλεύουν αλλιώς. Ναι. Αυτό δεν ισχύει στη ζωή. Ναι. Εγώ έτσι είμαι. Όχι, θα προσαρμοστείς με την κοινωνία. Χαμελέοντας το να γίνεις. Ναι. Ο άλλος πήγε στη σημαία στην Αλβανία, τον φάγανε. Τον καθάρισαν τον άλλο. Ναι, εγώ έτσι. Άμα θες τη σημαία. Τι να... και η αλήθεια ποια είναι τώρα. Αυτού η μάνα. Τι να μπορεί να λέει στους συγγενείς. Βρε αγόρι μου, τι την ήθελε στην ελληνική σημαία. Εδώ όλοι αν θέλουν, κλέβουν. Εσύ πήγες στη σημαία, την βάλεις εκεί να την κάνεις τι. Ναι. Δηλαδή εγώ το παιδί μου εδώ. Παρέλαση, μην πας. Γιατί εκλέφτες. Δεν θέλω να πάω προσευχή. Μην πας. Αν δεν αισθάνεσαι, μην πας. Ό,τι αισθάνεται ο καθένας. Ναι. Εγώ πραγματικά και το δικό μου το παιδί, ό,τι θέλει. Να το πούνε ευγενία, έλα πει στην προσευχή. Ναι. Δεν πάει κανείς. Ναι. Δεύτερη φορά. Να το πούνε ευγενία, έλα πει στην προσευχή. Δεν πάει κανείς. Ναι. Τρίτη φορά. Τη φωνάζει στο γραφείο, λέει γιατί παιδί μου δεν ήρθε να πει προσευχή. Λέμε την τσίπλα στο μάτι, δεν γουστάρω πολύ. Δεν θέλω, ναι. Να μην πιέζει. Αν θες όμως να πας, να πας. Μπορεί να ήθελε το παλικάρι και να το νιώθω όμως. Ναι. Αυτός τώρα ο Φουκαράς που το ήθελε. Που το ήθελε. Και για να πας, το κάνει αυτό, πας, το ήθελε και το νιώθε. Μπράβο, το ένιωθε. Ναι. Το κέρδος ποιο είναι. Το κέρδος είναι ότι σήμερα τον λένε φασίστα, ενώ αν ήταν κομμουνιστής θα τον είχα κάνει οδό και περνάνε, τον λένε φασιστάκι κτλ. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα κέρδος να σηκώσει ελληνική σημαία. Θα σηκώσει καμιά σημαία, ξέρω εγώ, με το δολάριο. Το έκανε γιατί το πίστευε και το ένιωσε. Φρενέ, το έκανε γιατί το πίστευε. Ρώτα τη μάνα του. Δεν ρωτάς. Ρώτα αυτή τη μάνα του. Ποιο είναι το κέρδος σου, βρεπουλάκι μου, να πας να σηκώσει εκεί την ελληνική τη σημαία. Ναι. Τι θα κερδίσεις, δηλαδή την εθνική σου ανάταση. Μα κανείς δεν κλαίει για σένα σήμερα. Κανείς. Κανένα μέσον. Εντάξει, ναι. Κανένα ραδιόφωνο. Υπάρχουν κάποιοι καμία τηλεόραση. Και καλά κάνουν και ο άλλος που πήγε να φάει τους αστυνομικούς ο Πιτσιρικάς που είχε τη μαμά του το Χρυσοκοείο, τον κάναμε εδώ. Τον κάναμε γιορτή. Κακός. Άκουσε με λίγο για να αλλάξουμε κλίμα, γιατί ήθελα να το κουβεντιάσουμε. Υπάρχει ένα αστείο πρωτοσέλιδο σήμερα, συγγνώμη κιόλας από τους συναδέλφους εκεί, της αθλητικής ώρας. Όπου λέει ξεφτυλίστε το κι άλλο και αντέχουμε και σας έχουμε. Και αναφέρεται στην περίπτωση του Κουλούρη. Ότι? Ο οποίος θα την Πέμπτη λογικά θα τιμωρηθεί. Και η ώρα για σπορ κάνει ένα ολόκληρο πρωτοσέλιδο. Μα για ούτε... να παίχτη που ούτως άλλως θα έπαιζε με τον ΠΑΟ. Ναι. Πόσα φύλλα πουλάει η αθλητική. Δεν ξέρω, αλλά είναι η εφημερίδα που τους εκφράζει και δημιουργεί φανατισμό και οπαδισμό. Δεν σε το ξεφτυλίσετε το κι άλλο. Πρώτο θέμα. Ναι. Δεν σας αντέχουμε, δεν μπορούμε άλλο. Μιλάει η ΑΕΚ τώρα. Δηλαδή, για ένα παίχτη που δεν θα έπαιζε μιλάει με τον ΠΑΟ. Η αθλητική ηχό. Ναι. Η ώρα, πώς λένε. Η ώρα για σπορ. Ναι, η αθλητική ηχό του Παναθηναϊκού. Με μπέρδεψε. Η ώρα για σπορ είναι η ανάλογη εφημερίδα. Είναι ο ορισμός του πουλάω ψέμα ναι. αυτή τη στιγμή, έτσι. Εμείς τι κάναμε τόσα χρόνια. Λες, και εμείς τόσο ψέμα για κάτι το οποίο δεν υφίσατε. Ο Κουλούρης δεν θα έπαιζε με τον ΠΑΟΚ, παιδιά. Δεν κατάλαβες ότι εδώ έχουμε δημιουργήσει η ΕΚ. Μας αντιγράφουν δηλαδή. Μας μιμούνται. Βεβαίως. Είδες που φτιάξαμε σχολές. Αλλά επειδή εμείς το φτιάξαμε το έργο και το πουλάμε στους πελάτες μας καλά, ναι. αυτοί δεν μπορούν να το πουλήσουν. Δεν μπορούν ακόμα, είναι νιούφιδες. Όχι, δεν μπορούν να το πουλήσουν. New entry είναι ακόμα, δεν ξέρουν. Ο Μπούζας είναι Πρίτανης. Να πάνε κάτω, να του διδάξει σεμινάρια, να τον πληρώσουν τον άνθρωπο, πει παιδιά δεν το κάνετε. Εγώ αν ήμουν Αθηναίος και είχα. Θα τον φώναζες. Ο Μπούζα, έλα εδώ πόσα θες. 3.000, 5.000, 7.000. Έλα να διδάξεις. Έλα να διδάξεις. Τι έκανες δεκαετία 80, 70, 90. Τι έλα να διδάξεις, ένα αγόρι μου εδώ πέρα. Τι είναι γατιά εδώ. Τώρα φωνάζει Αθήνα για αδικία τώρα. Ναι. Θες παιδάκι. Θέλω. Πίτα, μπουγατσούλα, τι προτιμάς. Μπουγάτσα με κρέμα. Μπουγάτσα με κρέμα. Δεν θέλω ζάχαρη και άγνεση. Α, μακριά θα πάρει. Μα ανέβει κανένα ζάχαρο. Ναι, και μία κούτρα θα πάρει δώρο γιατί όλα αυτά συμβαίνουν στο καντίνα pit stop. Κόκκινο αμαξάκι, καφεδάκι, δώρο το νερό. Στον πέμπτο έκτο θα είναι κούτρα σε τρία σημεία τη πόλη. Πού? Παλαιού σταθμού 36. Έλα.
Πόντου 56 Λαχαναγορά. Έλα. Και εκεί που θα πάμε εμείς. Οδό Λαγκαδά, στο κεντρικό δρόμο. Εκεί που πάτησε το ροσοπόδι. Εκεί εγώ. Να τον βρεις. Ναι. Να τον ξαναβρεις για να δούμε τι θα μας πει. Μην βγαίνετε στο δρόμο όταν οδηγάω και με κάνετε τον τερματοφύλακα πριν το πέναλτι. Σωστό και αυτό. Μη. Σωστό. Πάντως μια που είμαι τερματοφύλακα και πέναλτι θα πάμε σε διαφημιστικό. Μια φορά ένα μπανκ. Ο Βελίδης. Ναι, ο Βελίδης. Χθες έπιασε πέναλτι. Ναι. Ολού διαφάση με τον Πασχαλάκη. Αφού του έκανα χειραψία εγώ προχθές στον κόσμο. Το βρήκες. Ναι. Έπιασε πέναλτι ο Βελίδης. Έκανε και παιδί μου αγοράκι 2 μηνών. Μια χαρά. Και ζει στην Αθήνα και τα λοιπά και θα παίζει όσο μπορώ. Λέω εντάξει. Μασαδικής λέει στα Γιάννα. Λέω. Γιατί ακούω. Βέβαια ακούω. Όλοι έχουν ακούσει. Καλή ομάδα λέει έχουμε. Καλή έχουν, αλλά χθες εξάρτητο του στο γήπεδο. Του λέω εσύ Βελίδη, του λέω. Δεν είπε τίποτα, παιδί. Πα με τον Γκλάου Σέντερφορντ. Με τον Γκλάου Σέντερφορντ. Έβαλε γκολ ο Μιστακίδης. Άλλο Μιστακίδης. Μιστακίδης είναι αθλητής. Ναι, έβαλε. Θα έρθει από πίσω, θα βάλει. Από πίσω ήρθε και το κάρφο. Με τον Γκλάου που πα δεν κρυβε Βελίδη, το λέω να πούμε. Δεν είπε τίποτα το παιδί. Δεν είπε, είναι κύριο επαγγελματία. Η With Vision σα φέρνει την καλύτερη προσφορά Netflix για να έχετε το πιο τρομακτικό Halloween. Ακούστε λοιπόν ότι έχετε 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση With Fiber μέχρι προλαβαίνετε 31 Οκτωβρίου. Τρέξτε να προλάβετε την προσφορά στο wind.gr ή σε ένα κατάστημα Wind και δείτε φίλες και φίλοι Stranger Things με την εξαφάνιση ενός παιδιού που φέρνει τα πάνω κάτω. Δείτε μια συνείδηση νταντά στην ομώνυμη ταινία, όλα αυτά μέσω της Wind Vision με Wind Fiber. Επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό. Και με γραμμές και με ειδησούλες από την επικαιρότητα. Έχουμε και μπαλίτσα σήμερα. Έχουμε Ηρακλή κύπελο με Ατρόμητο. Θα τα βάλουμε όλα σε σειρά μετά το break. Πολλά τα μαστές, τρία για την ακρίβεια, αλλά και οι συναυλίες είναι πολλές αυτό το μήνα. Για να πιάσουμε λίγο και τα πολιτιστικά μας. Διότι 2 Νοεμβρίου ξεκινάει η εμφάνιση στο Βεργίνα Θέατρο η Μελίνα Ασλανίδου. Συστάσεις δεν χρειάζονται, λατρεμένη φωνή, φοβερή σκηνική παρουσία. Η Μελίνα ανεβαίνει Θεσσαλονίκη έχοντας στις αποσκευές της όλες τις μεγάλες επιτυχίες αλλά και το νέο της δίσκο. Ξημερώνει Κυριακή με τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Θα βρίσκεται στο Βεργίνα Θέατρο για 6 παραστάσεις και όσοι ενδιαφέρεστε για εισιτήρια θα βρείτε στο Regis Casino, στα Public και στο ticketservices.gr. Θα είναι μια πραγματικά ωραία εμπειρία να πάτε και να ξεδώσετε. Εγώ την είδα πέρσι την Μελίνα στο Βεργίνα, ήταν καταπληκτική η Κωνσταντίνο, όπως θες ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έφελξε με την εμφάνισή του για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι. Νομίζω ότι πήγε να του κάνει μια έτσι, επικοινωνιακή ζημιά ο Παναθηναϊκός, ναι. Με το 4-4-2, δεν μπόρεσε να το βγάλει 90 λεπτά. Δεν γίνεται οι ομάδες αυτές επί 90 λεπτά να παίξουν αυτό το στυλ παιχνιδιού. Πρέπει να το καταλάβουν και ο Δόνης και ο Ερέρα και οι άλλοι προπονητές ότι αυτά μπορεί να τα κάνουν ένα τέταρτο 20 λεπτά παίζοντας με τις μεγάλες ομάδες. Σαΐ 90 λεπτά να παίξω box to box. Σε μια ίσια, πιο ποιοτική ιστορία, ομάδα από σένα. Μια πιο ποιοτική ομάδα κτλ. Μόνο με την ταχύτητα και με το pressing δεν γίνεται. Δεν κάνει δουλειά, όχι. Δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται γι' αυτό ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να βάλει πρώτος γκολ να μπει μέσα στην τούμπα αυτός να κυριαρχήσει να κάνει ράνι. Δεν το έκανε και μετά δεν φυλάχθηκε καθόλου και φυσικά ήρθε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα μπορούσε να γίνει και 4-0 και εξού. Ο λόγος που έβαλε τον Κάτσε βγάζοντας τον Φορ, σου λέει 2-0, μη φάω άλλο. Καλά είμαι εδώ. Ναι, στο 2-0, το ΠΑΟΚ δηλαδή κάνει fair play. Ναι, και ο ΠΑΟΚ. Ταξιδεύω στεναχωρεμένος, δεν κρύβομαι, ξέρω εγώ, κάτω από το κάθισμα στο αεροπλάνο. Πάντως το ξαναλέω, ο Δόνης το είπε μέσα μου σαφώς και στη συνέντευξη τύπου χθες ότι ο ΠΑΟΚ είναι άλλο επίπεδο. Άμα εμείς είναι άλλο επίπεδο, ναι. Κύριε Δόνη, δεν αφήνει την ομάδα σου με τον γιο σου και τον Κουρμπέλη. Καλή ήταν, εντάξει. Καλή είναι γενικώ. Δεν μπορεί σε 90 λεπτά. Δεν μπορεί σε 90 λεπτά. Θε να ανοίξουμε γραμμέ. Να ακούσουμε πώ ήταν και οι παοξίδε στην εμφάνιση τη ομάδα. Γιατί είχαμε γκρίνιες πολλές. Δεν παίζει, δεν κάνει, δεν ράνει ομάδα. Ήρθε και το καλό παιχνίδι. Ήρθε καλό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ήταν κακός και στο πρώτο όμως. Δεν δέχτηκε φάση. Φούλαρε στα τελευταία 10 λεπτά. Ναι. Του πρώτου ημίχρονου. Μετά το 30 από την κεφαλιά του Πρίγκιπ. Εκεί. Λοιπόν, 90-90-90. Να σας ακούσουμε και για το πώς βλέπετε και την πορεία του πρωταθλήματος. Τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, η οποία γκρινιάζει για πράγματα τα οποία νομίζω δεν θα έπρεπε. Καλημέρα στον πρώτο φίλο. Καλημέρα πρώτο φίλο. Καλημέρα πρώτο φίλε. Ω, καλώ την κλάψα. Τι κάνουμε, ποιο σε περιμένω. Τι να κάνω, Μαρμίτα. Να άκου τώρα, σε περιμένει, ναι. Σε περιμένω στο Λαϊκό Δικαστήριο, σε περιμένω στις live μεταδόσεις, γιατί πραγματικά σε θέλουμε, αλλά σε θέλουμε και δεύτερο, γιατί θα είσαι δεύτερο. Δεύτερο σαν, τι να κάνει, εκεί. Προσπαθεί, ναι. Αλλά δεν μπορεί. Ακούστε λίγο, ακούστε. Ναι, ναι. Στις 20 Οκτωβρίου μας είπατε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής. Ναι. Στις 30 Οκτωβρίου ότι είναι αίτητος πρωταθλητής. Τι ψέματα λέμε ότι είναι αίτητος. Ναι. Συγγνώμη, στόχος του είναι να πάρει, για μένα εγώ θα έβαζα, αν ήμουν διοίκηση δευτερόλεπτα. Αν ήμουν διοίκηση στον ΠΑΟΚ, θα δίνα πριν κατάκτησης πρωταθλήματος με αίτητο.
Προκαλώ τον Σαββίδη να το κάνει γιατί το έκανε ιστορικά μόνο ο Παναθηναϊκός του Μπόμπετ το 64. Πάντως χθες ρωτήθηκε ο Λουτσέσκου γι' αυτό από τον Κωνσταντίνο τον Πετροτό και είπε: Εγώ λέει μάτς με μάτς, λέει. Δεν ξέρω τι μου λέτε εσείς για αίτητο. Εγώ ξέρω ότι θα πάω με παιχνίδι, θα τα πάρω όλα. Παρακάτω. Έλα να κλαφτεί. 10 Νοεμβρίου θα μας πείτε ότι θα πάρει το Europa League. Στις 20 Νοεμβρίου θα μας πείτε ότι θα κατακτήσει το Champions League. Πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, για να πάρεις πρωτάθλημα πρέπει να περάσεις από Τρίπολη, από Αγρίνιο και από Άκα. Σε κάθαρα πράγματα. Σιγάρε, ίδρωσα. Σε κάθαρα πράγματα. Σε κάθαρα. Πέρασα από Βικελίδης και από Καραϊσκάκης. Τι άλλο θες, ρε φίλε. Άσε τώρα, γείτονα είναι αυτά. Τα εξοχικά τα έχω εγώ. Άστα τώρα. Α, τα εξοχικά αυτά, μάλιστα. Βέβαια, λοιπόν, σε για μένα το Βικελίδης είναι η πιο δύσκολη έδρα. Ναι. Κύριε Βόνη. Όχι, κλάψιμο το έδρα. Πάσα 6-4-4-2 μέσα στη Τούμπα. Και στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί ξεκάθαρα να βγείτε στο γήπεδο, κύριε Δόνη. Γιατί δεν σεβαστήκατε το πάω, κύριε Δόνη. Σωστό, σωστό. Εάν την Παρασκευή πληρωθούν οι παίκτες. Δεν είδα να βγάζει τέτοια θέρμη γιατί. Σωστό, Νικόλα, σωστό. Από το κόμπλεξ του. Για τον Άργεν δεν είπες γιατί δεν βγήκε καθόλου και μου λες τώρα για τον Πανέκο. Είναι ύποπτο, κύριε Βόλιο. Α, ύποπτο. Παρασκευή. Ρε σάλια μάλια. Κομπλεξικό κοουτσάρισμα στο δεύτερο ημίχρονο. Υπερβολή αισιόδοξη κατάσταση για την ομάδα του. Το είπε, το ασέβεια στον αντίπαλο. Σου λέει αφού το κράτσα το 0-0. Είδες δηλαδή κάτι με πτώ, έτσι, Νικόλα μου, χθες. Όχι, λέω, διαρωτώ με εγώ. Α, δεν ρωτώσαι, δεν ρωτάσαι, ναι, δεν ρωτάσαι, μάλιστα. Κλείνω με αυτό για την αγαπημένη μου μαρμίτα τη τηλεοπτική. Ναι. Ακούστε με λίγο. Ο κατακόσμο καραφλοκοσίδας ο Κώστας. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί, είναι παιδαράς. Βέβαια. Δεν βρίζει ποτέ. Βέβαια. Ότι κάποιες στιγμές μπορεί να παρεκτρέπεται σαν παοξής γιατί διψάει. Ο Καραφλοκοτσίδας θα γυρίσει στη μαρμίτα όποτε θέλει, όμως θα με πει πρώτα να πω το μαλάτο να κάτσει σπίτι γιατί αυτοί οι δυο θα με βάλουν καλά διαμέρισμα να πληρώσω. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό είναι το θέμα. Αυτοί και οι δυο όχι μαζί. Τέλειες, λύθηκε το θέμα. Τι μαλώνουν, σκοτώνονται αυτοί οι δυο. Επειδή μου υπάρχει μια ένταση και τα λοιπά, οπότε μπορεί. Αρνητική ενέργεια είναι. Ναι. Έτσι ακριβώς. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει γαλουχηθεί και έχει μεγαλώσει μέχρι την αδικία, θεωρητικά. Πρέπει να τους δικαιολογήσουμε λίγο φέτος που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα τους. Ναι. Εντάξει, δεν πρέπει να τους παρεξηγούμε τους ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ. Διψάνε για τίτλους, είναι παθιασμένοι πολύ, είναι τρελοί οπαδοί. Μπράβο. Να τους δικαιολογήσουμε τους κάποια σημεία. Πάντως, Νικόλα, να σου πω κάτι έτσι πως άκουσα για Αγρίνιο και ΟΑΚΑ. Έτσι νόμιζα ότι μου είπε σαν να έχω να περάσω από Άμφιλ και Μπερναμπέου έτσι πως μου τα άφεσες. Βεβαιότατα! Βεβαιότατα! Το φτιάνο διαιτητής του Αγρίνιου είναι ο Περσινός. Με τον Μαρέλα να κάνει μπλοζόν. Ποιο περσινό, έχασα πέρσι στο Αγρίνιο. Α, στο Αγρίνιο δεν έχασα. Όχι, στην Τρίπολη έχασα. Έλα. Ναι. Έλα. Κοίταξε, το πέναντι του Βαρέλα που παίρνει το περσινό είναι Mars σε σχέση με αυτό που πήρε εσύ φέτος στην Τρίπολη. Είναι Mars. Δεν ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι. Έλα ρε μεγάλε. Καλημέρα, δεύτερε, τρίτος τι είσαι, δεν ξέρω καν, δεν βλέπω εδώ κάτω. Τρίτος είσαι, περνάει. Κανένα γάβρο θέλω να μου πει εχθές με τον Απόλλωνα πώς ένιωσε. Πώς να ένιωσε ο γάβρος, βλέπω ότι έχει. Πώς ένιωσε. Πάλι χειρότερη ομάδα και από την ΑΕ και από τον ΠΑΟ. Από τον ΠΑΟ και από την ΑΕ. Αυτό βλέπει ο Ολυμπιακός. Πήρε, δεν πήρε στόπερ, δεν πήρε φόρ. Εχθές δεν ήταν ότι έχασε τα γκολ. Δεν δημιούργησε ευκαιρίες. Λίγες φάσεις, ναι. Με τετράδα άμυνα. Με τον Λάζαρο κυρίως κάποια τελειώματα. Λίγες σέντερ φορ ο Λάζαρος, πού ακούστηκε αυτό. Όχι, είναι ξεκάθαρο, Ολυμπιακός έχει θέμα για μένα μεγάλο και σαν φορ και σαν στόπερ. Πάμε, καλημέρα. Πάμε, ναι. Καλημέρα, Μπεκάτσα. Ω! Άρχισε να βγεις, ρε Μπεκάτσα, με καθυστέρηση μια εβδομάδα. Γιουνιές, βλέπεις τα χαΐρια σου. Θα έπαινε το πεναλτάκι, θα ερχόταν η Βίτη. Και θα ψάχνανε τώρα για νέο προπονητή. Τώρα ψάχνει άλλος όμως, αυτή είναι η διαφορά. Γραμμένε, γιατί περίμενες να ανακοινώσεις σαν προπονητή της Εθνικής τον Αναστασιάδη. Τύπος προοριζόταν για αλλού. Κύριε Γραμμένε, θα το ψάξετε αυτό. Η μειόροφη του Μετρόπολης. Ο κύριος Γραμμένος είναι αριανός. Δεν μου λες! Ο κύριος και πολλοί που κάνουν ραδιόφωνα είναι αριανοί. Λοιπόν, αν αφήσουν τον ΠΑΟ, πρόβλημά τους. Εμείς κύριε μου είμαστε ανεξάρτητοι. Οι αριανοί παραγωγοί, οι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών σταθμών. Πρόεδροι της ΕΠΟ που είναι αριανοί και κλείβουν τον ΠΑΟ και τα λεφτά του, πρόβλημά τους κύριε μου και δικό σας. Δύο ημίχρονα μπάλα. Ναι. Δύο ημίχρονα έχουν παίξει μπάλα. Πονέζα τα μάτια τους.
Εγώ χθες ξέρω τι έκανες. Καλό πανηστηράκι. Καλό πανηστηράκι έκανες. Με ζόρι και ενέσεις περπατάει το δημόσιο. Με κάτσα για πες μου λίγο. Έλα λέγε. Την Κυριακή τι θα κάνεις ρε ψηλέ τον Ολυμπιακό χθες. Θα έχει θλάσσιο σιώπη στην Κυριακή. Τι θα κάνεις την Κυριακή. Θα έχει θλάσσιο σιώπη. Θα βγεις τη Δευτέρα ή θα κρύβεσαι πάλι. Παναπληρωθείς ρε ημιόροφε. Ημιόροφε. Φύγε με κάτσα λίγο σύσουνα. Λίγο σύσουνα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι παιδιά. Ναι, ναι. Μάλιστα. Νίκος Μουσανία, γεια σας, για καλημέρα. Και πείτε μας εχθές ποιος ήταν ναι. για σας ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟ. Ναι, ναι, ναι. Ποιος ήταν, εσείς. Εγώ και εμείς, εσείς. Δεν ξέρω ποιον έβγαλαν εκεί. Ποιος ήταν ο καλύτερος. Ο Ζαμπά βγήκε στην Τούμπα. Κακός. Ο Ζαμπά βγήκε. Κακός. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Χθες μίλησα γιατί η ομάδα μου θα παίξει έξω και θα βγει τελικά. Ευχαριστώ τους παίκτες του ΠΑΟΚ που με διέτησαν γιατί είδα πλέον την ομάδα μου να μου θυμίζει τα περσινά στα... Και θέλω να πεις Κώστα και Κουλ, είδα χθες για πρώτη φορά φέτος ένα απίστευτο πρεσάρισμα της ομάδας μου με πολλές κερδισμένες μπαγιές, ειδικά στο χώρο του κέντρου. Και να βάλω παίκτες σαν ομάδα και φοβερή αλληλοκάλυψη και στα δύο άκρα. Θέλω να πει τη γνώμη σας. Και να πω ότι Νικόλα, η απάντηση για το pressing έχει ένα όνομα για μένα. Λέγεται Βέρμπλου. Ναι, διότι ο Βέρμπλου ανέβασε πολύ τη φυσική του κατάσταση. Θα το περιμένω αυτό το παιχνίδι και να το δω ειδικά με το Μαουρίτσιο. Θα περιμένω. Αυτό το δίδυμο θες να δεις. Αλλά ειλικρινά ο Κώστας όταν θα έρθει η ευκαιρία να πει ότι ναι, όντως μπορεί να περίμενα να έδειξε ότι ο άνθρωπος ήδη για διακοπές, αλλά μπορεί να αποδείξει ότι χαλάλι, γιατί ο Παπαδόπουλος για τρία χρόνια είναι μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή η ομάδα έχει δει μπροστά. Δηλαδή μπορεί να χάθει και μισός χρόνος, αλλά έχουμε άλλα 2,5 χρόνια. Και χτες είναι ένα πρώτο δείγμα αυτού του παίχτη. Άρα Βέρμπλου θα ψήφιζες. Ναι, Βέρμπλου. Ναι, Βέρμπλου. Και να πω ότι δεν θυμάμαι κανένα. Έχω πάρα πολύ καλή ομάδα και το αποδεικνύω. Και ρε παιδιά, τα ίδια αυτό το παιδί μπροστά. Θα βάλει 30 γκολ φέτος. Θα το ταΐζουν, εντάξει, το ταΐζουν. Όσο μπορούν, φτάνει μπαλακι. Να είσαι καλά. Καλή καλημέρα, παιδιά. Χθες δεν ταΐστηκε πολύ. 4-5 φορές. Ναι. Έβαλε ένα στα τέσσερα χθες. Και το ίδιο αυτό, ο Δόνης το είδε ότι με τα άκρα ο ΠΑΟΚ μπορεί να φορτώσει εκεί. Έκλεισε τα άκρα, αλλά δεν έκλεισε τον φορ. Ναι. Δηλαδή το 5-4-1 του τέριαζε καλύτερα. Ναι. Το 5-4-1, όχι το 5-3-2. Το 5-4-1. Το 3-4-3 του τέριαζε καλύτερα. Πάντως για τον φίλο που είπε για τον Βέρμπλου χθες, ναι. στα μαρκαρίσματα θυμίζει πολύ Γκαρσία. Πέφτει με πολλή ενέργεια στη φάση. Ναι. Όταν δεν είχε τη φυσική κατάσταση, ναι. έκανε φάουλ εύκολα. Ναι. Γιατί δεν μπορούσε να τον καλύψει και έκανε φάουλ. Χαμηλά θέλω να τον δω. Χθες δεν έκανε φάουλ. Χαμηλά να τον δω. Να το δεις. Θέλω ναι. να το δω χαμηλά. Και δυνατό να ξέρει ναι. ότι θα κάνει πολλά σου τον Βέρμπλου. Ναι. Γιατί βάζει 5 με 6 γκολ σε κάθε χρονιά. Τα θέλει ο ΠΑΟΚ. Τα θέλει τα γκολ από τα χαφ. Πάμε καλημέρα, ναι. Έλα, βίλε. Ο πρώτος, τελευταίος καλός σκόρερ στα χαφ του ΠΑΟΚ. Τελευταίος καλός σκόρερ του ΠΑΟΚ. Ποιος ήταν ο καλύτερος σκόρερ στα χαφ του ΠΑΟΚ τα τελευταία 10 χρόνια, ναι. Αμυντικό χαφ, ναι. Ναι, 15 έτσι. Χρόνια. Ποιος. Ναι. Ο Κούτσης είναι ο τελευταίος. Δεν έχω ο Κούτσης ήταν πιο παλιά, ρε. Ναι, ποιος έχει κάνει 7-8 γκολ. Ο Μπαλάφας, ποιος. Ποιος από τα αμυντικά χαφ του ΠΑΟΚ έκανε γκολ. Ναι, ο Σκαρτάδος. Ο Σκαρτάδος. Τώρα, στη σύγχρονη εποχή. Ναι. Ο Γκαρσία έκανε. Ο Βιτόλο έκανε. Όχι, αυτοί δεν έκαναν καθόλου. Ποιος κάνει γκολ από τα χαφ του ΠΑΟΚ. Πιο μπροστά κάνανε. Πιο μπροστά κάνανε. Ο Ίβιτς έκανε, αλλά έπεσε πιο μπροστά. Δεκάρι ήταν ο Ίβιτς. Για να πάρει πρωτάθλημα πρέπει ο Εξάρι και ο Οχτάρι να κάνουν 7-8 γκολ. Πάμε να ακούσουμε τον φίλο. Έλα, φίλε, καλημέρα. Λέγε, φίλε. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν. Μια διευκρίνηση καταρχήν, το μάτς του Ηρακλή δεν είναι σήμερα, είναι αυριανό. Σήμερα είπα. Ναι. Άκυρο, εντάξει, και okay, στο τέλος. Ναι, είναι αυριανό. 5 και 4. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Ένα αυτό. Δεύτερο, για μένα, man of the match στο χθεσινό το μάτς του ΠΑΟΚ, δεν το συζητάω καν, ήταν ο Ζαμπά. Ο Ζαμπά ψηφίστηκε και από όλους μας, MVP, έτσι. Γιατί... Χαλάλι λέγανε τα 5 εκατομμύρια. Όταν καταρχήν δίνεις για έναν παίκτη 20 χρονών 5 εκατομμύρια, σημαίνει ότι πρέπει να το πουλήσεις 15. Γιατί, και όχι ο Μάτος, ας πούμε. Γιατί βγήκε γιατί. Δύο φορές στην 60 και έσπασε την μπάλα εκεί που έπρεπε. Ενώ γιατί. Ο Ουάρτα που βγήκε δύο φορές έκανε τρίπλες στον εαυτό του. Γιατί. Και μας γύρισε τα μυαλά. Θα μας πείτε ναι. και το γιατί. Γι' αυτό δεν παίζει ρε παιδιά ο Ουάρτα να πούμε. Ακριβώς. Γιατί ενώ ξέρει μπάλα, είναι επιπόλος. Δηλαδή εκεί πέρα όταν φτάσει στο σημείο εκεί πέρα που πρέπει να εκτελέσει. Δεν κοιτάζει πώς θα εκτελέσει, κοιτάει πώς θα σε ξεφτυλίσει. Μάλιστα.
Και γι' αυτό το λόγο σου λέω ότι ο Ζαμπά έχει μυαλό ενώ κάποιοι δεν έχουν. Ναι. Ο Ζαμπά το έχει το μυαλό στη θέση του. Μια χαρά το έχει. Ποιότητα ναι. έχει ο Άντα, δεν το συζητάμε. Μεγαλύτερη, αυτό. Μεγαλύτερη ποιότητα έχει. Τι να τον κάνω. Ναι. Αλλά δεν έχει μυαλό, τι να τον κάνω. Ναι. Ναι. Δεν έχει μυαλό. Παιδιά, γιατί αν είχε μυαλό καταρχήν δεν θα τον βλέπαμε εδώ πέρα, τον βλέπαμε αλλού. Ο Εξτρέμ πρέπει να σκοράρει. Το Ποντέσε με τον Βιερίνια έκανε τις έντρες, έκανε αυτό, αλλά λέγαμε Ποντέσε δεν σκοράρει. Ναι. Το ίδιο από και για τον Ζαμπά. Κωστή, ναι, εντάξει. Κωστή. Πάμε παρακάτω. Και ο Τσιλιανίδης στον Ηρακλή μπάλα, ξέρει, αλλά δεν έβαζε γκολ. 200 χιλιάρικα, δεν κάνει 5 εκατομμύρια. Σύμφωνοι, αλλά είναι, σύμφωνοι, αλλά είναι αυτό που λέω όμως Κώστα. Άσε τώρα μη συγκρίνεις τον Τσιλιανίδη. Ο Μπροστά πρέπει να βγάζει γκολ, αλλιώς καριέρα δεν θα κάνεις. Συμφωνώ. Ναι. Και για να πάρεις και τα πολλά λεφτά ο Μπροστά, εκτός από ασίς πρέπει να βάζεις και γκολ. Τα γκολ είναι αυτά που σε διάσκω. Τα γκολ είναι αυτά που σε ανεπάρει. Ένα σεντράρι μόνο και να τα πετάω σέντερ φορ. Κοίταξε, ο Ζαμπά, αν φτάσει στα 10 γκολ στο τέλος της ζώνης είναι μια χαρά. Πόσα γκολ να βάλει ένας έκρος. Ο Ζαμπά, 10 γκολ. Έχει ήδη 3 νομίζω ή 4. Τι 3-4. Θα τα βγάλει. Ναι, ναι, μεσονό, δεν έβαλε. Ναι. Συμπάτε, δεν έβαλε. Θα βγάλει. Και άμα έχει και 10 assist, τι άλλο να κάνει. Ωραία, ναι. Ναι. Νίκο, από εκεί και πέρα, για να μην κρατάω και τις γραμμές για τον κόσμο. Ναι, ναι. Το γεγονός ότι από εκεί και πέρα ο Καρυπίδης στήριξε τον Ερέρα, για μένα προσωπικά δεν μου λέει κάτι. Γιατί τα έχουμε δει αυτά τα σενάρια πολλές φορές. Φίλε, να σου πω όπως το νιώθω. Όταν βγαίνει η στήριξη του Προέδρου προς τον προπονητή, την επόμενη εβδομάδα φεύγει. Είναι νόμος. Λοιπόν, αυτό πήγα να πω τώρα, με πρόλαβε. Τι είναι σήμερα ο Ερέρα. Αυτό πήγα να πω. Δηλαδή, το στήριξε μένα, γιατί εντάξει, ακολουθεί ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Τι είναι. Βλέπει, σε πιάνει ο γιατρός και σου λέει. Τα περιουσιακά στοιχεία τα κανόνισε ο πατέρας. Όχι. Κοίτα, τα κανονίσετε. Γιατί άσε τώρα ποιον ερεύνη. Να σε καλά, αδερφούλη. Καλημέρα, γόρι μου. Να σε καλά. Έλα, φίλε. Να σε καλά. Πάμε καλημέρα, άλλους δύο σίγουρα, Θανάση. Άλλους δύο μέχρι τις 11.30. Έλα, φίλε. Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα. Καλώ το να, εδώ. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα και στο δικό σου δίπλα τον Κώστα τον Ραπτόπουλο. Εδώ, να, το κουμπάκι. Μακιά το ωραία εκπομπή, χαίρομαι. Πουστά. Αλλά αυτό που έλεγε ο Κωστής μέχρι τώρα όμως δεν μπορεί να στρίψει ο Βέσμπουκ. Δεν μπορεί να στρίψει η διαφορά του Βέσμπουκ με τους άλλους παίκτες μέσα στα χάφη. Είναι μεγάλη διαφορά. Ήταν μεγάλη, ναι, ήταν μεγάλη. Δηλαδή, σαν τον Κάνια θέλει 50 αυτό σε λίγο, σε κανένα δύο εβδομάδες. Δεν μπορεί να στρίψει δεξιά, δεν μπορεί να στρίψει αριστερά, δεν μπορεί να πάει πίσω, δεν μπορεί να κάνει πίσω, περίμενε να το δείτε σε λιγάκι, περί μαζί με τον Μαουρίσιο θα κάνει όργια, όργια. Θα, εντάξει. Εάν ο Βέρμπλουμ είναι ο χθεσινός σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια και ανεβάσει και άλλο την κατάσταση. Και δικαίως ναι. Τα λεφτά που παίρνει θα το δείτε σε λιγάκι, σε κανένα μήνα. Θα ζαλιστείτε όλοι σας. Περιμένετε, μην βιάζετε ακόμη σιγά-σιγά όλα. Και όποιο μάτσε να πάρει ο Μπάου θα το πάρει στην ουσία του. Ναι. Στην ουσία. Εγώ πάντως ακόμα και τώρα δεν βιάζομαι. Είπα και τα καλά. Και μέχρι τη Βίντη θα με θυμάσαι 0-3 θα λήξει το μάτς. Θα με θυμάσαι. Περίμενα να δεις σε λίγο την άλλη Βίντη Πέμπτη. Περίμενε. Βίντη α, καλά, ναι. Άμα λήξει 0-3 μη λέτε όμως εδώ ήταν φιλικό και... Άσε τώρα, όποιο μάτς θέλουμε να το πάρουμε το παίρνουμε. Όποιο μάτς θέλουμε ουσία. Τίποτα άλλο. Καλή σας μέρα. Είναι κλασική ομάδα Λουτσέσκου. Βέβαια ο Λουτσέσκου το είπε, το ξαναλέω χθες. Το βλέμμα του τα έλεγε όλα. Γι' αυτό πάγω σε συνέντευξη τύπου. Για να βλέπω εκφράσεις. Ο Λουτσέσκου είπε ότι την πατήσαμε με τη Βίντη. Κερδίσαμε εμείς 0-4-1-4 στον Πάτε. Η Πάτε κέρδισε τη Βίντη, σου λέει την έχουμε. Στη ζωή την πατάς, ναι. Είναι. Την πατάς και στη δουλειά και παντού ναι, και ναι, τι να κάνουμε, την πατήσαμε. Δηλαδή. Σωστό. Καλημέρα. Όλα συμβαίνουν αυτά. Μάλιστα, ναι. Έλα, φίλε. Μας ακούει ο φίλος. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα, γορμά. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς να. Γρήγορα θα πω 3-4 πραγματάκια. Ναι, ναι. Καταρχήν, για μένα χθες ο Ζαμπά ήταν απίστευτα. Πολύ καλός αμυντικά, επιθετικά με χάλασε που δεν πήγε σε πολλές προσπάθειες, ένα-δένα, δεν είχε καθόλου επιτυχία, αλλά κάνει την πολύ ωραία κάθετη παράλληλη, ας πούμε, και βγάζει την assist και αυτό νομίζω τον έκανε να γίνει MVP του μάτς. Αν τον παρατηρήσετε, αυτά που βγάζει τις assist, τις βγάζει όταν ο άλλος παίρνει ρίσκο η ομάδα. Στο 0-0. Τη λύση που ποτέ δεν θα μου τη δώσει ο Ζαμπά. Είχε μια λεπτομέρεια η κριτική μας. Η κριτική λέει ότι αν εγώ έχω το τρίτο ή το τέταρτο γκολ της ομάδας μου και παρουσιάσω βιογραφικό, αν ήμουν εγώ πρόεδρος μιας ομάδας. Ναι, αλλά χθες ήταν το πρώτο και το δεύτερο. Εγώ κατάλαβα που το πας, Κωνσταντίνε. Ναι. Ήταν το πρώτο και το δεύτερο με τις assist. Δηλαδή, όταν ας πούμε μου βρει χώρο και στο. Είναι πολύ γρήγορος και τεχνίτης. Και πολύ δυνατός. Ναι, και δυνατό. Πολύ δυνατό. Τάξη είναι. Ναι, αλλά αν θα κάνει καριέρα, εγώ τον γκολ δεν το βλέπω να το έχει εύκολα. Ναι. Η σωματοδομή του Ζαμπά, το ξαναλέω για όσους ξέρουν από ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, θυμίζει Ζούλιο Μπαπτίστα. Αν πουλήσετε τον Μπέλκα, λέμε. Μπορείτε να πάτε σε ένα 4-4-2 με δύο χαφάρες όμως. Χαφάρες! Ναι. Στο κέντρο έχεις και ο Χαφάρες. Καλό Βέρμπλουμ,
και ναι. Καλό Μαουρίσιο. Δεν ξέρω τι θα βρεις. Και εγώ να βάλεις Ζαμπά Πρίγιοβιτς, λες. Ζαμπά Πρίγιοβιτς. Ναι, 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 κατάλαβα τι θες να. Το πετάξεις μέσα στην περιοχή και να του πεις, κοίταξε, εσύ δεν είσαι για την εκτρέμ. Άντε, πιάσε το με το λάσο αυτό. Εσύ τώρα έχεις για να σκοράρεις. Μ' αρέσεις. Εγώ δηλαδή. Μ' αρέσεις. Για να βελτιώσεις τον Ζαμπά, πρέπει να τον βάλεις πολλές φορές δεύτερο φόρ και να του πεις, ξέρεις κάτι, θέλω να σκοράρεις. Γιατί μόνο τότε θα βελτιώσει τα τελειώματά του ο Ζαμπά. Και η σωματοδομή του αλλά και η ταχύτητά του είναι και για φόρ. Ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι μ' αρέσεις. Ναι. Δηλαδή πέτα τον από τον άξονα, όχι εκεί στο να σβέσει στη γωνία συνέχεια. Βέβαια, εάν μάθει να συγκλίνει σωστά, νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα καθόλου. Θα δούμε. Θα τα δούμε όλα αυτά. Λοιπόν. Να σας ενημερώσουμε ότι With Vision σας φέρνει την καλύτερη προσφορά Netflix για να έχετε το πιο τρομακτικό Halloween. 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση With Fiber μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Τρέξτε να προλάβετε την προσφορά στο win.gr ή σε ένα κατάστημα Win και δείτε μια συνείδηση Νταντά στην ομώνυμη ταινία. Δείτε το πασίγνωστο Stranger Things. Δείτε τους δαίμονες του Hill House. Όλα αυτά μέσω της Wind Vision με Wind Fiber. Κωνσταντίνος Βαραγιάννης αρχόντας στις 10. Τώρα έρχεται η Σμαράγδα μας. Σμαράγδα Πασάκου με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε μετά το break με γραμμές, Κωστή. Έτσι. Πολλά τα μάτς, πάρα πολλά τα μάτς, θα έχουμε και μεσοβδόμαδα παιχνίδια κυπέλλου, αλλά πολλές και οι συναυλίες που θα έχουμε αυτό το μήνα, για να πιάσουμε λίγο και τα πολιτιστικά. 2 Νοεμβρίου ξεκινά εμφανίσεις στο Θέατρο Βεργίνα η Μελίνα Σλανίδου, δεν χρειάζονται περαιτέρω σχόλια, λατρεμένη φωνή, φοβερή σκηνική παρουσία, η Μελίνα θα είναι Θεσσαλονίκη έχοντας στις αποσκευές της όλες τις μεγάλες επιτυχίες της, αλλά και το νέο της δίσκο ξημερώνει Κυριακή με τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Θα βρίσκεται στο Βεργίνα Θέατρο για 6 παραστάσεις και όσοι ενδιαφέρεστε μπορεί να βρείτε στήρια στο Regency Casino, στα public και στο ticketservices.gr. Θα είναι πραγματικά μια ξεχωριστή εμπειρία. Πρέπει να πάτε, να ξεδώσετε, να περάσετε υπέροχα. Ανοίγουμε γραμμές για το τελευταίο ημίωρο. Κωνσταντίνε, ξεφτεί, δεν σχολιάσαμε καθόλου. Αυτόν τον υπέροχο διαιτητή χθες που σφύριξε ο Δανός στην Τούμπα. Δεν μπορώ να ακούω σάλια τώρα. Υπέροχος. Τον υπέροχο διαιτητή. Ήταν υπέροχος, τι να κάνουμε. Τρίχες τώρα. Ήταν, έπρεπε να μοιράσει κάρτες. Τι να μοιράσει κάρτες. Όχι, άφησε το παιχνίδι σκληρό και για τις δύο ομάδες και είδαμε μπαλίτσα. Πάνω κάτω η μπάλα, άμα όχι τσουκουτσουκου μπολ. Άμα ήταν Έλληνας, ναι. Άργες δεν έδωσε κάρτες στο πειθαρχικό. Υπέροχος διαιτητής. Εγώ χθες πραγματικά τον γούσταρα. Δεν είναι ξενομανία. Ποια δύσκολη φάση, κύριε Οδύτη. Είχε φάση. Ποια φάση. Ο Πάουκ είχε 4-5 πτώσεις μέσα στη μεγάλη περιοχή. Βουτιές. Τζαρζαρίσματα. Δεν είδα βουτιές, ήταν τζαρζαρίσματα. Τζαρζαρίσματα. Τίποτα ήταν. Δεν αφνέ. Ναι. Όμο με όμο. Δηλαδή, άμα δεν ήταν ξένος διαιτητής, τι είχαμε τώρα στο πρωτοσέλιδο, κλάματα θα μπορεί. Τι λέτε, μπορεί. Ρε. Βάλε ξένους διαιτητές να ηρεμήσουμε, ρε αγόρι μου. Ναι. Να ησυχάσουμε μία και καλή. Ναι. Τι να τους κάνουμε, αφού είναι μη πόδια. Δεν ξέρω αν είναι λαμόγια, αλλά είναι υπό την πίεση. Λαμόγια είναι, λαμόγια. Πανικού, άγχους, στρες, πιέζονται. Εξάρτησης. Είναι υπό την πίεση εξάρτησης, σωστά. Αναγκάζεται να γίνει λαμόγια γιατί είναι εξαρτημένος. Πάμε, έχουμε γεμάτο κέντρο. Χωρίς να πάρει λεφτά. Παίρνει διορισμό, παίρνει διεθνή δίκη και τα πράγματα, μα πολλές. Αυτά είναι σχολής ΠΑΟΚ αυτά. 90-90-90. Σχολής γκαγκάτσι είναι αυτά. Τα δικά μας και εμείς τα βγάλαμε και αυτά. Άλλοι παίρνουν τα πρωταθλήματα. Εγώ τα έπαιρνα. Δεν είχατε λεφτά τότε. Τα παίρνατε παλού. Πάμε, έχουμε γεμάτο το κέντρο. Τα 3 εντάρια δικά σας. Εγώ απλά ήθελα να σας αφώσω διαιτή. Ήταν υπέροχος. Παίρνατε τις εντολές εννοώ. Ναι. Καλημέρα! Παίρνατε τις εντολές. Ναι. Μάλιστα. Έλα, φιλέ. Τους δυνατούς. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Τα πλούσια. Εγώ είμαι. Εσείς, ναι. Βέβαια, ναι. Εσείς. Α, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, είμαι από αυτούς από τη δεύτερη αγωνιστική. Βρίζω για το τι μπάλα παίζουμε. Ναι, καλά κάνει. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Με διώχνουν την καφενεία. Και εμένα ξεφωνείς που έλεγα περιμένετε λίγο ακόμα, περιμένετε λίγο ακόμα. Άκουσε με τώρα τι γίνεται. Χθες είδα πρώτη φορά την ομάδα να κάνει παλιά ο μπακ στο χαφ σαν να σουτάρει, ρε παιδιά. Ναι. Οπότε τι αναγκάστηκε να κάνει ο χαφ, να τρέξει. Ναι. Δηλαδή έπαθα πλάκα, έκανα σαν τρελός. Γούσταρες. Ναι, και κέρδισα το λότο. Γούσταρες. Ναι ρε φίλε. Παραδεμπάκι. Ναι ρε φίλε. Δηλαδή, θες γούσταρε και ο πιο απαιτητικός και κρινιάρης. Ναι. Γούσταρε. Μεγάλη υπόθεση. Γούσταρε, πώς δεν γούσταρε. Και ο πιο απαιτητικός και πιο κρινιάρης γούσταρε χθες. Ξέρετε τι λέει να τρέχεις, να βλέπεις μπάλα και να βλέπεις τον άλλο να τρέχει. Μεγάλη υπόθεση. Όταν το βλέπεις να κάνει κατασκήνωση, θα κάνει η τελούρα. Ναι. Τι θες να κάνει. Λοιπόν, όταν το βλέπεις να τρέχει, σ' αρέσει να βλέπεις μπάλα. Είναι απλά πράγματα. Πολύ απλά. Έπαιξε πολύ ωραία μπάλα πάντα. Ποιον ξεχώρισες, τον MVP, τον MVP σου θέλουμε. Εγώ βάζω τον Μπίσεσβαρ. Τον Μπίσεσβαρ, ο οποίος είναι
αγαπημένος από όλο τον κόσμο. Και ο Διούδης, φυσικά, ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Α, ήταν, ναι, ήταν, σαφώς ο καλύτερος. Δόνει αυτό το 4-4-2, το πήγες μέχρι το 80, ο καλύτερος σου παίκτης ήταν ο τερματοφύλακάς σου. Καλημέρα, Βιλαράκι, απαιτητικέ. Να σε καλά. Γούσταρες και εσύ, γούσταραν και οι γκρινιάδες χθες, γούσταραν όλοι. Όποιος πάει με μικρότερο υλικό να πουλήσει μαγιά 90 λεπτά στον αντίπαλο, την πληρώνει. Θα χάσει 2-0 και θα βάλει χαφ για να μην φάει 4. Ναι. Θα χάσει 1-2 με ανατροπή, θα φάει 4 από την ΑΕΚ. Γιατί παίζει με αφέλεια. Ναι. Αυτές τις μαγκές λοιπόν, αυτές τις μαγκές θα τις αφήσετε οι προπονητές και ομάδες που έχετε μέχρι ένα όριο δυναμικής. Okay. Καλημέρα. Έτσι, μπράβο. Έλα, φίλε. Φίλε, καλημέρα εσείς, έλα. Καλημέρα. Καλώς έλα, καλημέρα. Καλώς. Πάμε. Καλημέρα. Καλώς. Είπαμε καλημέρα, σε λίγο θα πούμε καληνύχτα. Πάμε το Δευτέρα. Oh. Έλα από Αμερική. Α, από Αμερική μας παίρνει το παιδί. Και τι πάει, εντάξει, είναι. Δηλαδή. Έλα Αμερική, ρίχτα αγόρι μου. Λοιπόν, ο καλύτερος παίχτης του ΠΑΟΚ, ο Δόνης. Ο Δόνης. Έτσι. Όπα, μας τρέλαμε. Αμερική μας μούρλανε στα αυτιά πρωί-πρωί. Έλα Αμερική. Μα τόση ώρα. Μα τόση ώρα αυτό δεν λέγατε ότι ο Δόνης πως κατέβασε στον Παναθηναϊκό. Όχι, ο Κωστής έλεγε. Ο Κωστής έλεγε ότι έκανε λάθος μετά το 60, κάπου εκεί ο Δόνης. Ο Δόνης δεν μπορεί να παίξει η ομάδα του. Η ομάδα του δεν μπορεί να παίξει. Θα ρίξει και είναι στη Νέα Σμύρνη ή να πάει να παίξει με τον Ατρόμητο. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ αυτό το επίπεδο να παίξει ο Δόνης με τα μωρά. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός του Ρότσα, μην τρελαθούμε τώρα. Αυτό ακριβώς. Και δεν μπορεί να παίζει ο ΠΑΟΚ με τρία χαφ να κάνει την κίνηση ο κύριος Λουτσέσκου και ο Δόνης να νομίζει ότι έχει την Μπαρτσελώνα ή την Τζέλσι. Άντε μπράβο. Με δύο χαφ ο Παναθηναϊκός και δύο χαφ ο ΠΑΟΚ έχει τρεις. Να σε καλά Αμέρικα. Να σε καλά φιλαράκι μου. Δυστυχώς δεν μας βοηθάει και η επικοινωνία και τα πλήκτρα και όλα. Καλημέρα επόμενος. Μεθεπόμενος. Καλημέρα. Έλα καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Από Αριδέα, Αλμοπάρα. Έλα ρε Αλμοπάρα. Λοιπόν, Κωστή, δύο πράγματα. Ναι. Νίκο, με συγχώρησε έτσι λίγο στο ναι, πρόβλημα. Αγόρι μου, ναι, μην αγώνεσαι. Μια σχέση με το παιχνίδι. Εκεί την ψηφοφορία που έβαλε για τη Μαρμίτα ή ο Μαλάτος ή ο Καραπλοκοτσίδας. Εμείς τους θέλουμε και τους δύο. Και οι δύο, κοίταξε να δεις. Και οι δύο τουλάχιστον προς το παρόν. Όταν θα έρθει ναι, ο Καραπλοκοτσίδας, του κάνω ανοιχτή πρόσκληση δημοσίως. Ναι, ναι. Να με ειδοποιεί 2-3 μέρες πριν, να ειδοποιώ το Μαλάτο να κάθεται στο σπίτι να πίνει τσάι. Ναι. Εντάξει, προς το παρόν. Τελείωσε αυτό. Αυτή είναι η απόφαση που πάρθηκε στα επιτροπικά οφείλια. Συμβούλιο. Το συμβούλιο ναι. Αποφάσισε αυτό το πράγμα. Ναι. Ο Μαλάτος μπορεί να έχει ξεφύγει λίγο με τα πολιτικά. Τώρα θα τους θέλουμε και τους δύο. Δεν υπάρχει πατριωτισμός στην Ελλάδα. Όλα χρήμα είναι. Ο Μαλάτος προσπαθεί να πει εντάξει. Όλο το κακό το ξεκίνησε ο Δήμος. Ο Δημοσθένης, όλα εκείνος θα ξεκινήσει. Ναι, τελείως, το είδαμε το λάθος. Κοίταξε, λοιπόν, το δεύτερο... δουλεύουμε, κάνουμε λάθη, ασκούμε ναι, κριτική, ναι. Μας ασκείτε κριτική. Καλόπιστα, έτσι, καλόπιστα πάντα. Τελείωσε. Λοιπόν, και ναι. το δεύτερο, για χθες στο Λαϊκό Δικαστήριο, αυτό Κωστή που θέλετε να κάνεις, δεν ξέρω πώς θα το κάνεις, που θέλετε να κάνεις live σχολιασμό σε αγώνες και αυτά, ναι. Αλλά νομίζω δεν θα βγει καλό, γιατί εχθές στεκόσουνα για μισό λεπτό, ένα λεπτό δεν έλεγες τίποτα. Έβλεπε στον αγώνα, έλεγε στις κριτικές. Πρέπει να στηριχθεί σκηνοθετικά, φίλε. Δεν μπορώ να το σκηνοθετήσω. Είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχει και βοήθεια. Στις δουλειές μου δεν έχω βοήθειες σκηνοθετικές, εμπορικές και τέτοια. Τα κάνω όλα μόνος μου. Δεν υπάρχει βοήθεια στήριξη. Οκ. Είναι ότι πρέπει να σημειώσεις. Καλύτερα είναι που τα σημειώνεις και τα λες μετά όλα τα στοιχεία παρά εκεί την ώρα. Γιατί χάνεις την επόμενη φάση. Σχολιάζεις ακόμα την προηγούμενη, την πιο προηγούμενη και χάνω τη φάση. Δεν γίνεται λάβη. Καλώς. Καλή η κριτική και ο σχολιασμός. Να σε καλά, Αλμοπέ. Έγινε, τα λέμε. Γεια σου, Μαρίνα μου. Είδες που είναι όλα τα ακούνε, έτσι. Τα σχολιάζουν. Αυτοί είναι οι πελάτες μας. Αυτοί κρίνουν, Κωνσταντίνε, τη δουλειά μας. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς να. Νικό. Έλα, γορι μου. Πάντως τον έχεις τσιχάσει το κουμπαράκι στο Κολοτούμπα. Γιατί ρε εσύ. Τον έχεις ερεμήσει. Α, είναι γλυκός άνθρωπος το πρωί. Μετά αρχίζει και παίρνει γκάζια. Κάτσε μετά... να μάθουμε ναι, το λόγο, ναι. Ναι. Το λόγο, ναι. Ο Δεστρίβογλου σε αποστόμωσε. Ποιον αποστόμωσε ο Δεστρίβογλου? Εσένα. Ποιος είναι ο Δεστρίβογλου? Ο Βέρμπλου. Τι έκανε ο Βέρμπλου, ρε? Δεν τον είδες. Τι έκανε? Έκανε τρία σούτ έξω από την περιοχή, πάτησε περιοχή, ναι. Χαμηλά. Ναι. Χαμηλά. Χαμηλά τι? Εξεργάστηκα. Σιγά σιγά. Πες τον αύριο πήρε όλες μονομαχίες, ήταν παντού εξαιτίας του πήραμε κέντρο. Πες του τα. Βρε παίζες με ένα χαφ περισσότερο στο κέντρο από ότι ο Παναθηναϊκός. Κανένα χαφ. Ο Καντουρί πήγε στέση του Μπέλκα.
Ασέβασε και ο Παναθηναϊκός. Και τι να κάνουμε, ο Παναθηναϊκός είναι αφελής με έναν προπονητή ο οποίος από το κόμπλεξ του απέναντι στον ΠΑΟΚ πήγε να δείξει ότι είναι η Μπαρτσελώνα. Α, δηλαδή όταν παίζει καλά ο ΠΑΟΚ όλοι έχουν κόμπλεξ, έτσι. Άντε πάλι τα ίδια. Αυτό είπαμε, ρε. Είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ τα έκανε καλά και ο Παναθηναϊκός δεν τα έκανε καλά. Ο ΠΑΟΚ ήταν ο καλύτερος φετινός ΠΑΟΚ, όπως και να το δεις. Και πού να δεις. Και πού να δεις θα γίνει, ναι, ναι, πού να δεις θα γίνει. Ας τα θα. Να δούμε πως ακουμπώσει ο Βέρμπλουμ, αν έχει τη διάρκεια αυτή που θέλουμε. Το να δούμε Βέρμπλουμ, πως θα δέσουμε τον Μαουρίσιο, έχει πολλά το παιχνίδι. Το Βέρμπλουμ να του σκίσετε τα βάρδουλα γιατί τρεις μήνες σας έπαιζε. Εντάξει, άμα θες να είσαι μπρουτάλ ΠΑΟΞής, στο Βέρμπλουμ θα του αλλάξει τα πετρέλαια. Αυστηρότατη κριτική γιατί είναι και αυστηρό το συμβόλαιό του. Σαυτόνα. Σαυτόνα. Συζητάμε. Απλά χθες ήταν αυτός που θέλουμε να είναι. Δεν μου καλέ μου φίλε, τι δουλειά κάνεις αν επιτρέπετε. Εγώ. Ναι. Έλα, από την Ποντοϊράκλεια είμαι, ρε, ο Πόντιος. Α, ο Πόντιος. Η δουλειά σου είναι να είσαι Πόντιος. Ναι. Ωραία. Άκου, Κωστή. Εγώ ξέρω κομμουνιστής είναι επάγγελμα. Και ο Πόντιος έγινε επάγγελμα. Έγινε. Ακούς. Θέλω να πω, ακούς, εσύ για να βγάλεις 5 φράγκα. Σου γίνεται ναι. Ο πάτος σαν το βάζω. Ενώ ο κύριος Βέρμπλουμ τρεις μήνες έκανε σεξ με την κυρία Βέρμπλουμ και καλά έκανε και δεν έκανε προπόνηση. Για θα είστε αυστηροί. Και του την είπε ο προπονητής, το ξαναλέω, είπε, λέει επέλεξε να κάνει διακοπές. Γι' αυτό λέει άργησε, τώρα τρέχει και δεν φτάνει ο Βέρμπλουμ. Και να μην πάθει καμία θλασούλα έτσι όπως τρέχει. Είναι καλό κορμί, καλό σκαρί, καλό σκαρί. Έλα Πόντιο. Μάλιστα Πόντιο. Το Μαλάτο σε παρακαλώ. Το θέλουν το Μαλάτο. Μην το ξαναπάρεις. Τα παοξάκια. Τα παοξάκια. Έφυγες Πόντιο. Τα λέμε. Ναι. Η εκπομπή έχει παοξάκια, γαβράκια, αριανάκια, αεξάκια, βαζελάκια. Ναι. Είναι μια πολυπολιτισμική εκπομπή. Δεν είναι οπαδική. Ναι. Βέβαια, ο Μαλάτος όταν θα έρθει ο Καραφλοκοτσίδας. Δεν θα έρθει. Αρνητικά vibes έχουμε. Ναι, θα έχουμε επεισόδιο. Επεισόδιο. Καλημέρα, επόμενος φίλος. Έλα. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου φίλε μου. Καλώς. Γεια σου παοξάκι μου. Καλώς ο Νανάτος, βγήκε σε ορεξάτος. Έχω να σε πάρω με τον Ραδόπουλο από τη μέρα που σε πήρα πριν το Άρης ΠΑΟΚ και σε είπα ευχαριστούμε τον κύριο Καρυπίδη για τον ξένο διαιτητή που ήθελε. Ναι, σωστό. Και λέω ξανά παρένωση χάρη θα σου πω κάτι. Εγώ για εχθές ας πούμε δεν θα είχα ένα πρόβλημα στην Τούμπα με έναν Έλληνα διαιτητή γιατί θα έπαιρνα όλα τα σπόρια και τα κουκούτσια. Ναι, εχθές ο διαιτητής ήταν καταπληκτικός, πολύ καλός διαιτητής για εκτός έδρας μάθημα να μου παίξει μέσα στη λεωφόρο, μέσα στο ΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Εκεί το θέλω εγώ. Θα τον φωνάξουμε στο ΑΕΚ. ΠΑΟΚ, αυτό λοιπόν, ναι. Τρία πράγματα. Βέρμπλουμ, MVP για μένα. Ναι, ήταν πολύ καλός. Λοιπόν, για μένα Βέρμπλουμ είναι. Λοιπόν, όχι για τα σουτ που λέει ο Κωστής, εγώ διαφωνώ. Κυρίως για τις μπάλες που μάζεσαι ναι, και τα μαχαρίσματα. Ναι. Ναι, λοιπόν, από γυμναστή άλλης ομάδας της Θεσσαλονίκης, για το γυμναστή το καταπληκτικό που έχουμε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο γύρο, ό,τι έκανε και πέρσι, αν ήδη τώρα είμαστε μπροστά τους πόντους, ψάξτε να το βρείτε, είπε. Γυμναστής άλλης ομάδας. Ναι, έτσι για το δεύτερο γύρο. Συγγνώμη. Ναι. Για το βιολογικό κομμάτι το είπε. Γενικά για το γυμναστή του ΠΑΟΚ και για το δεύτερο γύρο. Περιμένετε λέει να δείτε και δεύτερο γύρο του ΠΑΟΚ. Και τώρα πάμε στο Ραπτόπουλο. Ραπτόπουλο, δύο πράγματα να σε ρωτήσω. Ναι. Πρώτον, ατρόμητο, γιατί το λες αυτό το πράγμα, για το θέμα ότι δεν θα παίξουνε ή εσύ θες να παίξουν αυτοί οι ιδανικοί του ΠΑΟΚ. Κοίταξε, είμαι ενάντια. Εσύ θες να παίξουνε. Είμαι ενάντια στα φιλικά. Ωραία, να σε ρωτήσω. Άλλο, λοιπόν, γενικά, εγώ είμαι ο Γιαννούλης, ο Χατζησαΐας και ο Κουλούρης. Ναι. Και με βάζεις να παίξω τώρα με την ομάδα η οποία είναι η δικιά μου, γιατί εγώ το καλοκαίρι είμαι ο Γιαννούλης και ο Χατζησαΐας, ο οποίος ο Χατζησαΐας μάλλον φεύγει ο Μαλεζάς, θα μείνει έστω σαν τέταρτο, σίγουρο αυτό. Ο Γιαννούλης δεν έχουμε αριστερό μπακ και ποσοτικά και ο Βιερίνα. Σίγουρα θα είναι ο Γιαννούλης. Και καταλήξεις. Εγώ, άκου, και εμένα η ομάδα μου αυτή τη στιγμή είναι ο ΠΑΟΚ που είναι ο δανεικός εκεί. Του χρόνου ο ΠΑΟΚ θέλω να πάει πρωταθλητής, γιατί σαν πρωταθλητής δεν είναι μόνο το πρωτάθλημα το οποίο μπορεί να μην το φυσικό στο φέτος γιατί είμαι στον ατρόμητο, αλλά είναι η όμιλη του Champions League. Και για να μπω εγώ στο όμιλο του Champions League ο Γιαννούλης και ο Χατζησαΐας, σκέφτομαι εγώ για να παίξω, πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Ρε Χριστιανέ μου. Ωραία, προσέγγιση. Ρε Χριστιανέ μου. Θα με βάλεις εσύ εμένα το Γιαννούλη. Ρε Χριστιανέ μου. Φιλικό με τον ατρόμητο έχεις. Μη δικαιολογήσε τώρα. Όχι, σου λέει ότι γιατί να μην παίξουν. Να παίξουν ή να μην παίξουν αυτοί. Γιατί έχω μπερδευτεί. Έχετε πρόβλημα το ότι δεν παίζουν ή το ότι παίζουν. Αυτό σου λέει. Δεν σου λέει ότι είναι φιλικό ή δεν είναι. Το πρόβλημά μου είναι ότι ξέρω εκ των προτέρων το αποτέλεσμα. Ωραία. Πάμε και στο τελευταίο. Σάλα μας το ξέραμε όμως. Και μας ενοχλούσε. Όταν ξέραμε το Κέρκυρα Ολυμπιακός 0-5, Κώστα, το Καλονί Ολυμπιακός μας ενοχλούσε. Ναι. Κώστα, άλλη μια ερώτηση. Ναι. Ο Σιώπης είναι ελεύθερος. Ο Σιώπης υποτίθεται ότι είναι ελεύθερος. Θα παίξει την Κυριακή. Όχι, παιδιά, ο Σιώπης δεν είναι ελεύθερος. Μην μπερδεύεσαι. Ο Σιώπης ανοίξει τον Άρη. Δεν είναι καθεστώς Μαρτίνεθ. Εγώ λέω ότι ο Σιώπης την Κυριακή θα έχει γαστρεντερίτιδα. Ωραία, και άλλη μια ερώτηση και την θα μου απαντήσει ο Κωστής μόλις κλείσω. Ο Μανβράη και ο Κουέστα θα παίξουν την Κυριακή.
Γιατί το ρωτάτε αυτό. Κλείνω. Ναι, κλείνω. Ναι. Αυτού του δύο, γιατί το ρωτάει τώρα. Γιατί δεν έπαιξαν καλά. Ξέρω εγώ, ο Βέρμπουμ δεν έκανε κανένα λάθος. Μου στέλνει εδώ στατιστικά ο φίλος μου ο Βάγκος. Το πιο σημαντικό από όλα είναι η στατιστική που έγραψε 0 λάθη. Ναι. Χθες το ματς, έτσι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Τέλειος ο Βέρμπουμ χθες. Έκανε δουλειά, πατάει περιοχή. Αυτά που λέει ο Ραπτόπουλος τώρα, αν κολλήσει βελόνα του. Όπως και με τον Μαουρίσιο από πέρυσι. Δεν κάνει ο Μαουρίσιο, δεν κάνει και τώρα. Λείπει ο Μαουρίσιο, δεν έχετε άλλο. Λείπει ο Μαουρίσιο. Βάλτε τώρα ξανατραυματιστεί. Τι να κάνουμε, αυτή τη δουλειά κάνουμε τώρα. Καλό γυμναστή ο Πάο. Πέρυσι τον έκραζες και φέτος λες λείπει. Και είναι απόλεγε τον Πάο. Τα ίδια θα κάνεις και με τον Βέρμπλουμ με τον χρόνο τέτοιο καιρό. Το μάθω το παραμύθι. Χθες ήταν επικός. Σε κάθε γέμισμα στο κέντρο έπαιρνε τις κεφαλιές του Πάο, έβγαινε άμεσα αντεπίθεση. Απλά πράγματα. Ντούμπλαρε και τον Βιερίνια και τον Πίσης Βαρκάραν τρίγωνο. Και απέναντί τους είχαν τον πουθενά Κουλυμπαλί. Αυτά δεν τα βλέπουμε. Εμένα μου θύμισε στα μαρκαρίματα Γκαρσία στο Γρήγορο. Καθίστε καλά ρε και οι δύο ρε. Ρέχετε, καθίστε, πήρατε γραμμή τώρα να πούμε. Από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να κάνετε τον Βέρμπουμ. Έλα ρε Κωστή τώρα για τέτοιους μας έχεις δηλαδή. Καθίστε την παραμύθα με τον Βέρμπουμ τώρα, έκανε ένα παιχνίδι ο Βέρμπουμ. Δεν φεύγει το μικρόβιο του Αριανού από μέσα σου ρε. Βρεάς τα μικρόβια εγώ. MVP Βέρμπουμ φίλε, έλα να προλάβουμε κόσμο. MVP Βέρμπουμ και εσύ έτσι. Μικρόβια, εγώ είμαι ένα μικρόβιο γενικός. Με διαφορά, αν έχω γράψει στο κουμπαράκι σου. Του χρόνου τέτοιο καιρό αν τραυματιστεί θα λέει απόλεγε τον Πάο. Γιατί δεν τον κρατάμε. γι' αυτό εγώ προσωπικά έμαθα γιατί ήμουν έτσι στην πορεία να κάνω υπομονή. Θέλω να τους δω ρε παιδί μου, ναι. Να περάσουν 2-3 μήνες. Ναι, τι λες μωρέ. Να περάσουν. Θα παίξει 2 χρόνια σε μια ομάδα. Μα ήρθαν έτοιμος, ήρθαν δηλαδή, έτοιμος, αυτό δηλαδή, σου λέω. Δηλαδή εσύ πας 30 χρόνια σε μια ομάδα. Σε περιμένει τα αφεντικό 2 χρόνια. Θα με περιμένει, ναι. Θα σε περιμένει. Να σου πω γιατί θα με περιμένει. Θα τραβήξει ένα κλότσο. Όχι, όχι. Ο Βέρμπουμ ήρθε με 3 μήνες διακοπές. Δεν γίνεται την επόμενη μέρα εγώ τον αξιολογήσω. Μαστίγιο, όχι χάιδεμα. Καλημέρα. Τον αγριόφλωρο το χαϊδεύετε επειδή κέρδισε τον Παναθηναϊκό τώρα. Ρόμπουλος, μια χαρά χθες πήγε, πούλησε και τις τρέλες του, έκανε και τις μαγκές του, έκοψε και το, τις φάσεις. Αυτά τα λαϊκίστηκα, αυτά τα, κάνω τα δάγκρια. Αυτά τα γουστάρου πάω στην μπάλα, αυτά τα κάνουν αυτοί που δεν έχουν να δώσουνε. Έχεις δει το Βιερίνια ποτέ να κάνει καρακιοσλίκι. Γιατί είναι άλλος χαρακτήρας ο Βιερίνια. Όχι, γιατί είναι επαγγελματίας αθλητής ο Βιερίνια. Πάμε καλημέρα, έχουμε γεμάτο κέντρο, έλα. Καλημέρα. 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 Καλώς το να. Εδώ είμαι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ρε φίλε, εσύ, αφού μιλάμε, μα ρωτά αν είσαι εσύ. Έλα. Καλημέρα τα ομορφόπεδα. Πόντιο θα είναι και αυτό. Τα αγόρια. Α, μπράβο, έτσι. Ναι. Τα γλυκά τα αγόρια, το κοστάκι μου, το λεβέντι μου. Δεν τα μπορώ τα σάλια. Βρήσε, ρε φίλε, να έρθω στα ίσια. Τρίτο ένα πινελίκι. Ο προηγούμενο καλά τα είπε. Καλά τα είπε, πινελίκονε. Εγώ θα σα ακούσω με τη γλώσσα, δεν θα σε βρίσω εγώ, αγόρι μου. Εγώ άλλα πράγματα θέλω να σου πω. Να πιάσουμε λίγο τον Πάο. Πάμε, ναι, βέβαια. Λοιπόν, έγινε ρόμπα να πούμε ακόμα μια φορά με τον Βέρμπουμ. Έγινε ρόμπα, δεν περιμένει, το κακό του είναι ότι δεν περιμένει, πιστεύω το κάνει επίτηδες για να ανεβάζει πίσω στους παοξίδες ο Κώστας. Εσείς γλύψε το Βέρμπουμ. Γλύψε το Βέρμπουμ. Ήταν εκπληκτικός. Ποιο ήταν σιγά, μη. Θα εκτεθείς μη. Πάμε παρακάτω, λέγε. Ωραία. Γράψανε τι είναι ο Βέρμπουμ, σε είπαν ότι είναι ο Βέρμπουμ, άντε ξαναζεί ο Βέρμπουμ. Ζαμπά βγάλαμε εμείς, έταξε, ζαμπά βγάλαμε εμείς. Ναι. Το καλύτερο διάστημα του ΠΑΟΚ πότε ήταν. Όταν ο Δόνης δεν έβαλε τρίτο χαφ και από το 55 μέχρι το 90 τον έκανες γιογιό. Εκείνο ήταν το διάστημα. Από το 50, από το 45 με το 45. Από το 45. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ κάνει μέχρι το 50 τρεις τελικές έχει κάνει. Μέχρι το 50 τους έχει πάρει. Και δεν την παίρνει χαμπάρι ο Λίκος να βάλει χαφ. Την παίρνει όμως τη χαμπάρι ο Λουτσέσκου και βγάζει τον Μπέλκα σωστά. Προπονητάρα. Με πόσα κάθετε το ΠΑΟΚ εκείνη την ώρα. Τους ίδιους παίκτες, ρε, κανονικά. Και μετά ο Καντουρί μπήκε στο Πέλκα. Αυτή ήταν η εσωτερική ήταν η αλλαγή. Δεν άλλαξε κάτι ο ΠΑΟΚ. Δεν άλλαξε κάτι. Απλά μπήκε ο Καντουρί στη θέση του κακού Πέλκα χθες. Τι να κάνουμε. Τα λέμε. Άλλος με δύο φορές έπαιζε. Τα λέμε, Παοξάκι μου. Με δύο φορές έπαιζε μπροστά. Είχε ένα χαφ παραπάνω ο ΠΑΟΚ. Ο Βέλμπουμ τον είδατε. Άντε μπράβο τώρα τον Τεμπέλη. Καλημέρα. Τρεις μήνες αραχτός. Καλημέρα. Καλώσονα. Τι κάνετε. Λοιπόν Κωστή, ευτυχώς σήμερα στην εκπομπή σας βγήκαν ακροατές παιδιά, πώς να το πω. Παιδιά. Ναι, ρε παιδιά. Α, γιατί, παιδιά, από τους τρεις τελευταίους, οι δύο πρώτοι ήταν παιδιά. Ναι. Φύλαθροι, με ποιότητα. Ναι. Σ' απάντησαν. Σε πολλά που ήθελα να πω με καλύψαν, γι' αυτό δεν θα αναφερθώ. Σχετικά με το Βέρμπουμ.
Εσύ Νίκο είπες ότι είναι γρήγορος Γκαρσία. Εγώ θα πω κάτι άλλο και μη συμφωνεί. Στα μαρκαρίσματά του αυτό μου έδειξε, ναι. Θέλω να δω κι άλλα. Εμένα μου έδειξε κάτι άλλο. Ναι. Είναι λίγο αργός Δαμανάκης. Δεν τον έχω προλάβει καλά τον Δαμανάκη εγώ. Εντάξει ναι. Περιπτώσει. Ακούστε και εμένα και έχουμε. Στον επόμενο γύρο, mm-hmm. δηλαδή από την ώρα που θα μπει και ο Μαουρίσιο μέσα, οι δύο παίκτες αυτοί θα ξεπεράσουν τα 10 γκολ, οι δυο μαζί. Ναι. Ποιος θα βάλει πόσα δεν ξέρω. Ένα αυτό. Και θέλω να πω... Εγώ φοβάμαι μήπως πάθει θλάσσιο Βέρμπλουμ. Αποκλείεται. Από την αγυμνασιά του. Έχει καλούς γυμνασίες ο Πάκος. Έχεις δει θλάσσιο του Πάκου τελευταίο 1,5 χρόνο πολλούς. Αγυμνασιά έχει. Όποιος είπε για το γυμναστή του Πάκου ήξερε τι έλεγε. Ναι. Ναι, λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, να πω κάτι θέλω. Βεβαίως. Ο Κωστής πιστεύω ότι είναι ένας από τους καλύτερους στο είδος αυτό. Και όποιος είχε και αυτή την έμπνευση να σας βάλει μαζί ή μπήκατε, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ήταν ότι το πιο... Τι έμπνευση ρε φίλε, κατά ανάγκη έγινε. Κατά ανάγκη. Δεν πιστεύω. Πήρε τους πιο παλιούς. Κατά ανάγκη. Ποια έμπνευση μωρέ τώρα. Πήρε τους πιο παλιούς εδώ πέρα το Ραπτόπουλο από τη μεσημεριανή, εμένα το απόγευμα. Αλλά ήταν, όχι έμπνευση, ήταν ένα θέλω του Ανδρώνη αυτό, έτσι. Α, μπράβο, ήταν ο Ανδρώνης, ήξερε τι έκανε. Ήξερε, στο κάτω-κάτω αυτός είναι ο επιχειρηματίας. Έτσι, πάντως έτσι. Αυτό το δίδυμο το, αυτή τη στιγμή δεν νομίζω να υπάρχει σε κανένα άλλο ραδιόφωνο της Ελλάδος. Έτσι πιστεύω. Να είστε καλά κύριε μου, να είστε καλά, να είστε καλά κύριε μου. Δεν το είπε ο Κωστής, το είπε ο Καζαμπάκας το σιγά θα κλάψουμε. Εγώ από ανθρώπους... Εσύ δεν έβαλες να πάρει. Ποιον. Αυτό. Όχι. Δεν σ' άρεσε. Σιγά θα κλάψουμε. Αυτά είναι να είχαμε να λέμε. Να είχαμε να λέμε. Λοιπόν, θες να κεράσω καφεδάκι. Είπαμε τρίτη, κάθε μισή ώρα και τρίτη καφέ. Ε, τι να σε κάνω ρε Κωνσταντίνε, πρέπει να πας να γυμναστείς. Πρέπει να πας, καφεδάκι δεν θες. Και θα πάω και... Φαγητό δεν θες, μπέργκερ δεν θες. Μην ας πάω οξύς γιατρός. Θα σε πάει και στον γιατρό θα σε πάω. Ένας γιατρός. Το χέρι σου να δεις. Ένας πολύ καλός. Ναι. Λοιπόν, Μπαρούτας λέγεται. Μπαρούτας. Να σε δει το χέρι. Και θα με δει το χέρι να κάνω ένα ηλεκτρομοιογράφημα. Να κάνεις, αλλά πρώτα θα σταματήσεις στα καντίνα pit stop ναι. με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι. Ναι, ναι. Γρήγορα, εύκολα, άπεχτα. Ναι. Σε τρία σημεία της πόλης. Θες μπέργκερ, θες πίτσα, θες καφέ, θες φαγητό, θες τσιγάρα, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλω. Παλού σταθμού 36, Πόντου 56 και οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Αυτό είναι. Λίγο πριν παραδώσουμε σκυτάλη στον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη για το Δελτίο Ειδήσεων, να σας πούμε ότι το iPhone XR με την πιο προηγμένη οθόνη LCD, τη Liquid Retina 6,1 inch, το προηγμένο Face ID και με το επαναστατικό σύστημα κάμερας είναι πραγματικά εκθαβωτικό σε όλα του και μπορείτε πλέον να τα αποκτήσετε, φίλες και φίλοι, σε ένα κατάστημα Wind έως και 650 ευρώ φθηνότερα με την νέα υπηρεσία επιστροφής και ανακύκλωση κινητών Bring to Save. Επιστρέφετε το παλιό σας κινητό και με έως και 48 δόσεις μπορεί να πάρετε αυτή την κινητάρα iPhone XR. Κάπου εδώ παραδίδουμε σκυτάλη σε Κωνσταντίνο Βαραγιάννη αρχικά για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά φοβερό ντουέτο, καταπληκτικό δίδυμο Γιάννης Πάγκος, Γιώργος Ζαΐρης στις 12. Η ενημέρωση πηγαίνει στη σέντρα με Γιώργο Μπούζο. Εμείς θα τα πούμε το απόγευμα λίγο μετά τις 6 με τον Κωνσταντίνο το μεσημέρι λίγο μετά τις 2. Να έχετε ένα υπέροχο πρωινό. Καλημέρα!